καλή. Η απόσταση πρέπει να φέρει πιο κοντά. Από πού θες να μιλάς και θα στο κανονίσω εγώ. Δεν ξέρω, μήπως εσύ. Όσο πιο κοντά είσαι, τόσο πιο καλά. Αλλά αν... Μέχρι εδώ μπορώ να δω, δηλαδή να έχω τηλεφωνία από το τραπέζι να... Θα σου δώσω εγώ. Μίλα, μίλα μόνο, για να ρυθμίσω από εδώ. Την αποδιδάξει. Μέτρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Θα συνεχίσω. 16, 17, 18, 19, 20. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, ωραία. 1, 2, 1, 2. Το λέω για να μην πλησιάζω πολύ, έτσι. 1, 2, 1, 2. Εντάξει, εντάξει, θα το έλεγχω εγώ από εδώ. Λοιπόν, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άλλη μία Τρίτη στην εκπομπή Ιστορικές Διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον αγαπητό Χρήστο Αρβανιτίδη, ο οποίος είναι γεωλόγος, μεταλλιολόγος, μηχανικός. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στην ανακοίνωση της εκπομπής, θα τον είχαμε σήμερα καλεσμένο μας για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία αφορούν την γεωλογική, μεταλλιολογική δομή του ελλαδικού χώρου και να συζητήσουμε και ευρύτερα θέματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Χρήστο. Έχω φέρει και κάποια δείγματα πετρωμάτων πάνω στα οποία θα μας πει ο Χρήστος ότι είναι αυτό που μπορεί να μας αναφέρει και να μας το συνδέσει με τις πετρογενέσεις και τη σημασία τους αναλόγως τόπου και χρόνου και το πώς εξελίσσεται η γεωμορφολογία αυτή. Θα αναφερθούμε και στο πώς γίνονται οι διάφορες κατανομές των ομάδων των πετρωμάτων στην Ελλάδα και πόσο είναι πολύ σημαντικές να τις λαμβάνουμε υπόψη μας για διάφορα πράγματα τα οποία θα μας αναφέρεις εσύ, Χρήστο. Και καλώς να αρχίσουμε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Τώρα όλα αυτά τα οποία αναφέρατε βέβαια είναι στην ουσία η πλήρη συστηματική μου εκπαίδευση πριν από περισσότερα χρόνια από όσα θέλω να θυμάμαι. Ναι. Και υπερβολικά μεγάλος όγκος γνώσεων και ίσως και βαρετών γνώσεων για να ενδιαφέρουν τον περισσότερο κόσμο. Οπότε θα κοιτάξουμε να δώσουμε τη συνεπτυγμένη έκδοση. Ναι. Άλλωστε... Και ο Θεός βοηθός. Και ο Θεός βοηθός. Άλλωστε είναι ένα από τα πράγματα τα οποία ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ, το ισμεράκι δηλαδή, και έτσι ναι, το έχεις επεκτείνει. Ναι, αν και δεν ήταν ημεράκι μου από την πρώτη στιγμή των σπουδών ναι, μου. Ναι. Έγινε μετά. Για μίλησε μετά μας για τις σπουδές σου, δηλαδή, και δεν εννοώ με επίκεντρο εσένα τον ίδιο, αλλά για τον χώρο των σπουδών σου. Και τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να δείχνει και να φαντάζεται ένας νεοεισερχόμενος και τι είναι αυτό που μπορεί στην πραγματικότητα να εξελίσσεται και να φαίνεται ότι η ενασχόληση έχει να κάνει με κάτι άλλο. Ναι, το πολύ πολύ απλό και επιγραμματικό τα λέει όλα αυτά. Ναι. Εγώ επαγγελματικά μεταλλείο στη ζωή μου δεν είδα. Ναι. Απλώς κάποιες μελέτες μεταλλείων μικρών και λιντορχείων μικρών ιδιωτικών από τα οποία δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα πλέον με λειτουργία, έκανα στην επαγγελματική μου καριέρα. Ναι. Ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή που τελείωσα εδαφομηχανική ήταν το αντικείμενό μου. Ναι. Σε αυτό δηλαδή βρήκα δουλειά, εκεί πέρα έμεινα. Ναι. Και εκεί πέρα, αν θέλει κανείς να το πει αυτό, ειδίκευση, ειδικεύθηκα. Η οποία όμως εδαφομηχανική έχει να κάνει πρώτον και κύριον ως ενός συνόλου ανθρώπων που ζουν μέσα στη σύγχρονη ζωή, έχει να κάνει με την ασφαλειά μας. Ναι, με το εμένα μέρος της ασφαλείας το οποίο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και ξέρεις γιατί το λέω. Τώρα μου δίνεις μια καλή ευκαιρία να κάνω την εξής παρατήρηση πάνω σε αυτό το πράγμα που ανέφερες και που έχει να κάνει με πάρα πολλά έργα τα οποία εκτελήσονται καθημερινά οπουδήποτε. Θα αναφερθώ, ας πούμε, παράδειγμα, στον κάθε έναν Δήμο, όπως και στο δικό μας Δήμο, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά
οι κάτοικοι όπου κατοικούν, συνεργεία να σκάβουν το έδαφος και στη συνέχεια να το περνάνε με μια συγκεκριμένη διαστρωμάτωση υλικών δομικών, που ουσιαστικά αυτό που πετυχαίνουν προκειμένου να βγάλουν την επιφάνεια έτσι όπως θέλουν να τη βγάλουν, πετυχαίνουν να απομονώσουν το υπέδαφος από την επιφάνεια. Αυτό χρησιμοποιώντας τόσο πολύ τσιμέντο, που αυτομάτως δημιουργεί άλλου είδους απορροφητικότητα του εδάφους ως φυσικής περιοχής του καθενός χώρου, των βρόχινων νερών, οπωσδήποτε από κάτω δημιουργεί άλλες συνθήκες σταθερότητας του εδάφους. Π.χ. λέω τώρα, ως παράδειγμα. Όχι, δίκιο έχετε, αυτό είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση, της οποίας έτσι κάποια, πώς να το πω, αναπάντεχα ας πούμε αποτελέσματα, χρονικά εννοώ αναπάντεχα, και τοπικά ίσως τα είδαμε τις τελευταίες μέρες, εκεί σε ένα πάρκινγκ, στο άνω μέρος του Πειραιός, δεν έχω καταλάβει ακριβώς το μέρος ή τουλάχιστον υποψιάζομαι ποιο είναι το μέρος, έγινε μια κατάρρευση ενός ημιερυπωμένου κτηρίου, το οποίο πάλι υποψιάζομαι ποιο είναι. Θέλω να πω, δεν έχω πάει από τότε που έμαθα, δεν πήγα μέχρι εκεί για να διαπιστώσω αν ήταν αυτό. Αλλά είναι μάλλον προφανής ο λόγος, δηλαδή εκείνο το οποίο παρέμενε ως υπόλοιπο από την αρχική κατασκευή, λόγω της ανόδου και ίσως και της πτώσεως μεταβολής γενικά του υδροφόρου ορίζοντος, υπέστη καθίζηση. Μια καθίζηση διαφορετική, η οποία το έστειλε κάτω. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει σε πολλά παλιά εκμυρυπωμένα κτίρια των Αθηνών κατακόρυφες ροχμές, οι οποίες είναι ένδειξη διαφορετικών καθιζήσεων. Δεν μπορεί να το αποδώσει κανείς δηλαδή ευκαιρώς αυτό το πράγμα κάπου αλλού, παρά μόνο σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες βροχοπτώσεως και την επίδραση που είχαν στον υδροφόρο ορίζοντα της πόλεως. Αλήθεια, τώρα μια και είμαστε πολύ πολύ πρόσφατα, μόλις μια-δυο μέρες μετά τη μεγάλη νεροποντή, η οποία έπληξε όλη τη Δυτική Ελλάδα και είχε και αυτά τα γνωστά αποτελέσματα με την κατάρρευση του... Γεφυρικής πλάκας. Ναι, τι... Διαφορετική καθίζηση. Ναι. Τα τόξα δεν παθαίνουν εγώ κάτι άλλο. Ναι. Για εξήγησέ μας το λίγο αυτό. Το πιο πιθανόν, γιατί εντάξει δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της θεμελιώσεως. Καλά, οπωσδήποτε. Ό,τι φαντάζομαι πως μπορεί να ήταν. Έχουμε επισκεφθεί το μέρος, δηλαδή είχα ανέβει μέχρι. Το πρόλαβα το γεφύρι και ανέβηκε πάνω. Το έχω περάσει και εγώ. Πριν από 4 χρόνια πριν, μετά είναι το 10 ή το 11. Αλλά έτσι όπως το θυμάμαι, δηλαδή και την περιοχή και την τίτη του ποταμού και εν πάση περιπτώσει λαμβάνοντας υπόψη και τα τεχνικά μέσα εκείνης της εποχής, δεν μπορεί να έχει υπάρξει κάτι άλλο. Απλώς η θεμελίωση του ενός από τα δύο βάθρα, και ουσιαστικά δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιρός μεσόβαθρο, γιατί στην ουσία είναι ένα ακρόβαθρο το οποίο έχει μια ανακουφιστική, ένα ανακουφιστικό τόξο στη μέση, ας το πούμε μεσόβαθρο. Το οποίο προφανώς ήταν κάποιος όγκος, κάποιος κυβόληθος, κτιστός ή μελιθωρυπή μέσα στην κήτη του ποταμού, υπέστη υποσκαφή. Δηλαδή από το ορμητικό νερό υπέστη υποσκαφή, έφυγε κάποιο κομμάτι του. Όχι, δεν το μετακίνησε ακριβώς. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Θα ήταν ορατό αυτό. Τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που είδα και τα βίντεο δεν φαίνεται να μετακινήθηκε. Αυτό το οποίο μάλλον έγινε ήταν ότι υπεσκάφη το βάθρο, έμεινε ένα μέρος του βάθρου χωρίς στήριξη. Οπότε ένα από τα δύο βάθρα ή και τα δύο πάθανε δηλαδή διαφορετική καθίζηση. Δεν υπάρχει άλλη λογική ερμηνεία. Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να. Φανταζόμαστε ότι πρέπει να έγινε κάποια μορφή στρέψη στην ευθεία της... Όχι, δεν πρέπει να έγινε στρέψη στον άξονα του γεφυριού. Έτσι, δηλαδή εννοώ, όταν λέω τον άξονα, εννοώ της οδεύσεως. Από το ένα βάθος στο άλλο. Δεν πρέπει να έγινε κάτι τέτοιο. Ούτε κατά κάποιον τρόπο μετατόπισε το ένα βάθρο, ας πούμε, σε σχέση με το άλλο κατά τη φορά της ροής. Έσκαψε ουσιαστικά τα στρώματα του ποταμού, βρήκε κάποιο ασθενέ στρώμα, μετακίνησε κάποιο άλλο πιο ισχυρό, χαλικιόν ίσως πάνω στο οποίο είχε θεμελιωθεί. Το υπέσκαψε, μετατόπισε δηλαδή ουσιαστικά το έδαφος στηρίξεως του βάθρου και κάποια από τα δύο βάθρα έπαθε μια μικρή καθίζηση. Γι' αυτόν τον λόγο δηλαδή δικαιολογείται το σπάσιμο. Τα τόξατε μάλιστα από λιθοδομή. Δεν πεθαίνουν από τίποτα άλλο, πεθαίνουν από τη διαφορετική καθίζηση. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά από ιστορικά καταγεγραμμένα που έχω διαβάσει ότι το συγκεκριμένο γεφύρι
είχε δεχτεί την επίθεση της Ιταλικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία οβίδα από ένα αεροπλάνο το είχε βρει, μια βόβα είχε βρει, το είχε βρει και του είχε κάνει το εξής. Ναι. Είχε διαπεράσει η βόμβα το κατάστρωμα. Ναι, του είχε κάνει μία τρύπα και δεν είχε πάθει τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια το ξαναχτίσανε. Φαίνεται πολύ περίεργο, δηλαδή εντάξει, εάν άνοιξε μια τρύπα, αυτό σημαίνει ότι δεν εξεράγει η βόμβα. Η βόμβα. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο γιατί ήταν ασθενόγευε. Ναι. Δηλαδή να ανοίξει τρύπα, όχι ότι η βόμβα δεν ήταν στέση να ανοίξει τρύπα. Έτσι. Αλλά ήταν, επειδή ήταν ασθενό, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξει τρύπα και να το διαταράξει σε τέτοιο βαθμό εκατέρωθεν τη οπή, έτσι που να καταρρεύσει, που να μην καταρρεύσει. Μου φαίνεται περίεργο. Ναι. Κάτι άλλο πρέπει να ήταν αυτό. Έτσι είχα διαβάσει τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και η πηγή αυτή ήταν ακριβή, γιατί ήταν από μεταφορά. Εντάξει, ναι, μεταγενέστερο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι. Έτσι, τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά μου φαίνεται λίγο τεχνικώς δύσκολο. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο πολύ σοβαρό ρόλο παίζουν τα νερά, είτε υπόγεια είτε πήγαια, πάνω στη διαμόρφωση και τη συσσόρευση των πετρωμάτων και τη σύνθεσή τους. Ναι, ναι. Το λέω αυτό το πράγμα σε σχέση, ας πούμε, με το ότι αν ξεκινήσουμε ιστορικά αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, που έχει μία αντίφαση ουσιαστικά, ολόκληρη η περιοχή που ζούμε ανοίγει σε ένα τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου, όπου όταν λέμε εμείς σήμερα Μεσόγειος εννοούμε και φέρνουμε αυτομάτως στο μυαλό μας την ύπαρξη αυτού του τεράστιου όγκου του θαλασσινού νερού ανάμεσα στις τρεις Ηπείρους. Αλλά Μεσόγειος ως Μεσόγειος, η λέξη μαρτυρά ότι ήταν η μέσα γη, δηλαδή ότι εδώ πέρα δεν υπήρχε νερό. Κάποια στιγμή δέχτηκε νερά όλη αυτή εδώ η περιοχή. Ήταν βυθός θάλασσας. Ναι, και ήταν και βυθός θάλασσας κάποια στιγμή. Όπως επίσης είναι γνωστό και στα Ιμαλάια επάνω στην κορυφή έχουν βρεθεί απολιθωμένα όστρακα θαλάσσιας ζωής. Δεν ξέρω για τα Ιμαλάια. Τα Ιμαλάια είναι... Εντάξει. Πιθανόν. Τα Ιμαλάια είναι ελαφρώς παλαιότερα από την Ελλάδα, έτσι. Καταρχήν. Και αυτό που έχω εγώ υπόψη μου είναι το ότι άρχισε να γίνεται η γένεση της λεκάνης της Μεσογείου με την ύπαρξη νερού αρχής γενομένης από το λιώσιμο των παγετών που ξεκίνησε από την Ρωσία. Αυτό είναι, πώς να το πω, αυτό είναι ο τελευταίος τραγός της αμάξης χρονικά. Είναι το τελευταίο συμβάν. Οπότε δώσε μας την ιστορία έτσι σαν πολύ πολύ χοντρικά για να μην, ναι, για να μην, ναι, χρησιμοποιώ όρους, ναι, ας πούμε, οι οποίοι είναι πολύ άγνωστοι. Όχι, θα μας τους χρησιμοποιήσεις απλοποιημένα και... Το αντιπαθώ και εγώ. Ναι. Δηλαδή, δηλήσουμε το κόνομα πολλές φορές. Ναι. Τέλος πάντων, ίσως η χρονική εξέλιξη έχει μεγαλύτερη σημασία. Έτσι. Δηλαδή ότι υπήρχε εδώ πέρα στην περιοχή του Μεσογείου σχεδόν μέχρι το νότιο μέρος της Γερμανίας με τη Βαβαρία. Ναι. Υπήρχε μια θάλασσα, η οποία λεγόταν Τυφής, κάλυπτε αυτό που λέμε σήμερα Ανατολική Μεσόγειο, Μικρά Ασία, όλη την Αραβική Χερσόνησο, Μέση Ανατολή, ουσιαστικά τον χώρο τον οποίο καταλαμβάνει σήμερα η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος, και επεξεντείνεται μέχρι αυτό που λέμε Αραβική Θάλασσα. Σήμερα είναι το δυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού. Πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, το κομμάτι αυτό στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα και η Τουρκία και το Αιγαίο το σημερινό αναδύθηκε. Αλπική πτυχώση. Δημιουργήθηκαν, πώς να το πω, οι πρωτόλιες μορφές των Ρωσιών της Ελλάδος. Κάτι το οποίο έχει σχέση μεγάλη με τη μετέπειτα εξέλιξη της στοματογραφικής του ελληνικού χώρου. Παρέμειναν πάνω σε αυτό το κομμάτι της ξηράς εκτάσεις με αλμυρό νερό, οι οποίες είχαν μια μορφή αβαθών λιμνών πολύ μεγάλων. Οι πιο γνωστοί από αυτές οι οποίες έχουν, πώς να το πω ακριβώς, τη μορφή, για να το υπενθυμίσει στο σημερινό δηλαδή του παρατηρητή, είναι η Θεσσαλία. Μια άλλη τέτοια ήταν η Κοπαίδα. Μια άλλη βρίσκεται κατά το ίμιση αυτή τη στιγμή κατά το βυθό του Εβοϊκού.
Το είπε, η Θεσσαλία περιλαμβάνει και τη, τα μετέωρα. Αυτό είναι το άκρο της λεκάνης Θεσσαλίας, είναι όχι διάρρουσα περίπτωση, είναι μια λεπτομέρεια του όλου ιστορικού. Αν θέλετε δηλαδή να το πούμε δύο λόγια μετά γι' αυτό. Μια άλλη ήταν η λεκάνη των Σερών. Μια άλλη ήταν το σημερινό, ας πούμε, μεγαλύτερο μέρος του Θερμαϊκού κόλπου στην την περίοδο της Θεσσαλονίκης. Αυτά παρέμειναν μέχρι τη δεύτερη αλπική πτύχωση, χοντρικά πέρα από 35 εκατομμύρια χρόνια. Τότε συνέβησαν αυτές οι κινήσεις, τέλος πάντων, τεκτονικές ανακατατάξεις, οι οποίες καταρχήν κάνανε όλες αυτές οι λεκάνες, άλλες να βυθιστούν και άλλες να χάσουν το νερό. Η κλασική περίπτωση, τέλος πάντων, που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αν και ίσως δεν ξέρει πώς έχει γίνει, ήταν η κοιλάδα του Ντεμπών, η οποία προστραγγίστηκε η Θεσσαλία. Μια άλλη περίπτωση ήταν το ρήγμα το οποίο ακολουθήσε πέρα ο Αλιάκωνας, το οποίο προστραγγίστηκε το ροπέδιο της Κοζάνης και ίσως και πιο ψηλά μέχρι τη Φλόρινα, Αμιντέου, ας πούμε, Κοζάνης Αμιντέου. Κάπως έτσι δημιουργείται και συνδέονται αυτά με το σπήλαιο, ας πούμε, της Αλιστρατής. Της Αλιστρατής των Σερών. Μεταξύ Σέρες και Δράμας είναι. Τώρα σε ποιον από τους δύο νομούς ανήκει, θα σε γελάσω. Έχω την εντύπωση ότι είναι στις Σέρες. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω επισκεφθεί. Αλλά όχι, αυτά τα σπήλαια πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σαν όπως ενδεχομένως και των Ιωαννίνων. Πρέπει να έχουν δημιουργηθεί και του Δηρού. Σαν αρχικές διαμορφώσεις καρστικές, δηλαδή ουσιαστικά έγκυλα μέσα στον ασβεστόλιθο. Τα οποία ξεκίνησε ίσως η διάβρωσή τους όσο ήταν ακόμα σε κατάσταση υποθαλάσσια και συνεχίστηκε από επιφανειακά ύδατα με βράχινο νερό, δηλαδή το οποίο έπεσε και στην ουσία δημιούργησε υδροφόρο ορίζοντα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ο οποίος διεύρωσε και ένας ολόκληρος μηχανισμός δημιουργεί τα σπήλαια. Είναι πολύ πιθανό, δεν έχω εμπειρία που πλέον της Αλιστράτης. Να, Φερμπίν, για το σπήλαιο των Ιωαννίνων μπορεί κανείς σχεδόν βέβαια λέει και κάποιος ο οποίος θα πάει εκεί να το παρατηρήσει χωρίς να ξέρει ιδιαίτερα πράγματα. Ότι καταλαμβάνει στην ουσία το εσωτερικό ενός λόφου ο οποίος αναδύεται από το δάπεδο του οροπεδίου των Ιωαννίνων και πιο δίπλα είναι η λίμνη. Δηλαδή η απλή προφανής εξήγηση είναι ότι κάποτε ο όγκος της λίμνης του νερού ήταν πολύ μεγαλύτερος και κάλυπτε και τον λόφο αυτό. Οπότε άμα παρατηρήσεις το φυσικό περιβάλλον. Ναι, μπορείς να βγάλεις, δηλαδή αν ξέρεις τρία πράγματα, μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Τώρα, τι έλεγα προηγουμένως γιατί είχα σταματήσει πριν για τα Τέμπη. Και για τον Αλιάκμονα. Ναι, για τον Αλιάκμονα και τον Αλφιό της Πελοποννήσου, από τον οποίο αποστραγγίστηκε το οροπέδιο της Τρεπόλεως. Όλα αυτά ήταν λίμνες. Έτσι, εγκυκλοπαιδικά δηλαδή, σε όλα αυτά βρέθηκαν υπολείμματα ζώων εκείνης της περίοδου. Για τον απλούστατο τον λόγο, και όποιος έχει δει ντοκιμαντέρ από την Αφρική το καταλαβαίνει, διότι συγκεντρωνόντουσαν τα ζώα της περιοχής γύρω από αυτές τις λίμνες, οι οποίες με την πάρα των εκατομμυρίων ετών είχαν πλέον, πώς να το πω, περάσει την κατάσταση από αλμυρό νερό σε γλυκό, έτσι, εφόσον τροφοδοτούνται από φανειακά νερά. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι βυθίστηκε το Αιγαίο σε εκείνη τη φάση και ότι πήρε υπήνδος και τα ομορά τη όρη. Προς Βοράν και προς Νότο, έτσι λέμε, της Πελοποννήσου, ας πούμε, πήρε μορφή χοντρικά αυτή την οποία έχει σήμερα. Έτσι, και απετέλεσε, αν θέλετε, το κύριο γεωμορφολογικό στοιχείο της Ελλάδος. Όχι μόνο γεωμορφολογικό, ακόμα και ισχυρός κλιματικός παράγοντας, ισχυρότερος από το οποίο γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Η μέχρι σήμερα ορατή επέκταση, ως θεωρούμενη επέκταση της Πίδου μέσα στον ελληνικό χώρο, μπορούμε να πούμε ότι φτάνει μέχρι την Κρήτη. Η Κρήτη είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί στην ουσία ποτέ δεν ήταν τίποτα άλλο εκτός από νησί. Τα πετρώματα, δηλαδή στρωματογραφική σειρά η οποία βρίσκεται στην Κρήτη, απαντάται ουσιαστικά και στη Δυτική Ελλάδα. Και στο ανατολικό μέρος της Κρήτης πάλι απαντάται, αν θέλετε, στη Ρόδο. Δεν ξέρω και σε κάποιο άλλο νησί, αλλά έχω εμπειρία της Ρόδου, ας πούμε, λόγω του ότι... Μάλιστα υπάρχει και αυτή η διάταξη της ανύψωσης και της βύθισης του εδάφους, εναλλασσόμενα από το ένα νησί στο άλλο.
Α, αυτό εντάξει, δεν το ξέρω, δεν ούτε το έχω ακούσει ποτέ. Έτσι, αλλά... φαίνεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα ουσιαστικά. Δηλαδή, φαίνεται πως από πού ανυψώνονται αρχαία λιμάνια και πού βυθίζονται. Ναι, στο ανατολικό μέρος της Κρήτης, δεν θυμάμαι ακριβώς την τοποθεσία, πάντως στον ομόλα Σεβίου τέλος πάντων. Ναι. Στη Ζάκρο. Ζάκρος είναι στο εσωτερικό. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή το όνομα του παρακτήου, ας πούμε, αρχαιολογικού χώρου, που ήταν μινωικό λιμάνι. Ναι. Το οποίο είναι ουσιαστικά υπό την επιφάνεια της θαλάσσης. Ενώ αντίστοιχα η άλλη μεριά... Ενώ από την μεριά η Φαλάσσερνα, ας πούμε, που ήταν άλλος από ό,τι λέγεται μινωικός ναύσταθμος, είναι υπερυψωμένη. Είναι κάπου γύρω στα 7 μέτρα πιο ψηλά από το... Τα 7 μέτρα δεν πρέπει να είναι στο δυτικό κομμάτι, πρέπει να είναι νότια-νότιο-δυτικά. Έτσι και το 7, κατά την άποψή μου, το βλέπω λίγο πολύ. Έχω την αίσθηση περισσότερο γύρω στα 4 με 5, εντάξει, να πείτε. Ψηλά γράμματα. Πάντως το ζήτημα είναι ότι η Κρήτη σαφώς. Το λένε με βάση τα ευρήματα που έχουν από τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Το καταλαβαίνω. Εγώ λέω με βάση, ας πούμε, το τι έχω διαβάσει από πλευράς ορατής τροματογραφίας, έτσι, στη μία και στην άλλη πλευρά. Η Κρήτη έχει μια αυτή την τάση, η οποία είναι συνεχής, να βυθίζεται από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι το αξιοπερίεργο της ήταν ότι πάντα ήταν νησί, ακόμα και όταν το Αιγαίο ήταν Ήπειρος, έτσι, η Αιγαίης. Ήταν ένα νησί με χονδρικά το σχήμα το οποίο έχει σήμερα, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση μερικών μιλίων από την Αιγίδα. Και ο λόγος που ήταν ανέκαθεν νησί οφείλεται στο ότι βρίσκεται στην... Εντελώς τεκτονικός. Ναι. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα... Η σύγκρουση των δύο διαφορετικών πλακών, ναι, Ευρώπης δεν και τώρα, Αφρικής. Δεν ξέρω πόσο κατανοητό αυτό γίνεται από τον οποίο, από τον μέσο άνθρωπο, ας πούμε. Απλώς θέμα μηχανικής καταπονήσεως με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η αντοχή των πετρωμάτων στην συγκεκριμένη θέση, τώρα τι δυνάμεις αναπτύχθηκαν εκεί πέρα ουσιαστικά στη ζώνη της επαφής, όπου ήταν αμέσως προς νότον, έτσι, των δύο πλακών, κάποια ιδιαίτερη τοπική κατάσταση. Ναι. Είναι αξιοπερίεργο και το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, οι πιλότοι των πολεμικών αεροσκαφών που κάνουν νοτίως της Κρήτης ασκήσεις είναι οι πρώτοι οι οποίοι είχαν εντοπίσει την ανάβληση του υποθαλάσσιου φυσικού αερίου, το οποίο είναι στη μορφή φυσαλίδων, και έτσι το παρατηρήσαν και είπαν ότι εκεί υπάρχει... Τώρα, εδώ για να είμαι ειλικρινής, ξέρω ότι οι βρύτες είναι ασταθέστατοι. Πολλές φορές δημιουργούν υποβρύχες κατολισθήσεις, εάν συντρέχουν, ας πούμε, για δαφομηχανική. Οι συνθήκες ευσταθείας του πρανούς του υποθαλασσίου, έτσι, με την αποσύνθεσή του, δηλαδή, δημιουργούν συνθήκες κατολισθήσεις. Και σημαίνει υποθαλάσσιες καταλήψεις κατολισθήσεις. Τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι ορατό στην Κρήτη, δεν ξέρω. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο να βλέπανε πορτοκουλίφερες. Έτσι. Δηλαδή, έτσι έχει υποθεί τουλάχιστον. Εάν ήταν μπουρμπουλήθρες τόσο μεγάλες και σε τέτοια πυκνότητα που να γινόντουσαν ορατές από αεροπλάνο, έστω και χαμηλά, ξέρω εγώ, θα περίμενα κάποιο πιο έντονο γεωλογικό φαινόμενο. Θα περίμενα κάποια αποστοθεροποίηση εκεί πέρα. Έτσι, δηλαδή, θα φαινόταν κάτι το έντονο. Είδες, εμείς κάνουμε ως αδαείς ερωτήσεις και εσύ μας τις τακτοποιείς με βάση την εξειδικευμένη γνώση. Τέλος πάντων. Γιατί είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα ακούσουμε. Μάλιστα, έχει τύχει και το έχω ακούσει από κάποιο πανεπιστημιακό του Πανεπιστημίου της Κρήτης αυτό. Είχε αναφερθεί, μάλιστα, και έλεγε το ότι είναι γνωστή η ύπαρξη αυτής της αναβίβασης των αερίων, ότι πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τα 10.000 χρόνια. Τα τελευταία. Τώρα, τι να σου πω. Ο κύριος Φόσκολος. Δεν θυμάμαι όνομα. Αν ήταν ο κύριος Φόσκολος, θα είχε δίκιο. Υπάρχουν αρκετοί στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, έτσι. Και μάλιστα από μία από τις τελευταίες αναφορές που είχαν γίνει καθαρά με έρισμα το ενεργειακό που άρχισε να αναπτύσσεται σε σχέση με τα τελευταία δρόμενα, τα οικονομικά και τα μνημόνια στην Ελλάδα, και το ότι πώς θα μπορούσαμε, ας πούμε, να εκμεταλλευτούμε
τη συγκεκριμένη παραγωγή αερίου, η οποία μάλιστα είχε γίνει και η εξής αναφορά, μάλιστα τώρα που το θυμάμαι, ότι το Ισραήλ είχε κάνει μια πρόταση στην Ελλάδα και ενδιαφερόταν να τραβήξει αγωγούς από τη Χάιφα μέχρι το σημείο εκείνο. Εξέδρες, γιατί έχουν και αυτοί τώρα. Να το τραβήξουν μέχρι εκεί και να υπάρξει ένα μοίρασμα. Τώρα αν αυτό θα ευοδοθεί ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Πρώτος θέλω να πω ότι αυτό το ζήτημα δηλαδή των υποθαλασσίων κοιτασμάτων και γενικώς της παραγωγής του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος είναι συναισθηματικά φωτισμένο. Α, καλά, δεν το αμφισβητώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κοίταξε να δεις, τη σημερινή εκπομπή που κάνουμε, δεν μπορώ να σου πω ότι με ενδιαφέρε κάτι τέτοιο. Δηλαδή το αίρισμά μου δεν ήταν αυτό η συναισθηματική φόρτιση. Όχι, δεν το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν το λέω για μένα, το λέω γενικά. Ναι. Και για αυτούς που μας ακούνε. Το λέω σε σχέση με το ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να ξετυλίγουμε λίγο τα μάτια μας να παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη της ιστορίας του ελλαδικού χώρου γεωμορφολογικά. Δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει όλα αυτά τα χιλιάδες νησιά που έχει μέσα στο Αιγαίο σε ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι του συνόλου της Ευρώπης, να το πω έτσι, να μην το επεκτείνω σε ολόκληρη την γη. Έχουμε μια σπάνια πληθώρα συσσόρευσης πάρα πολλών νησιών που δεν υπάρχει άλλη τέτοια σε τέτοια πυκνότητα εδώ στον ευρωπαϊκό χώρο και που βλέπεις ότι παίζουν και ένα συγκεκριμένο πολύ πολύ ιδιόμορφο ρόλο και στην κλιματική κατάσταση του χώρου μας. Αυτή η εναλλαγή, ας πούμε, που προσφέρουν νερό, έδαφος και παράλληλα δημιουργούνται και κατάλληλες συνθήκες είτε από φράγματα είτε από περάσματα των ανέμων και δεν συμμαζεύεται, δημιουργούν ένα μικρό κλίμα το οποίο είναι ιδιαίτερο για μας και το βλέπουμε. Μην το πείτε μικρό κλίμα. Μικροκλίμα αυτό, το λέω. Αυτό είναι κλίμα. Είναι κλίμα, αλλά το λέω ως μικροκλίμα σε σχέση με τη διάσταση που καταλαμβάνει η Ελλάδα ως Ελλάδα απέναντι σε όλη. Απλώς θέλω να πω ότι όλο το μικροκλίμα. Το ξέρω. Μικροκλίμα. Σε άλλο πράγμα. Το ξέρω. Ναι, σε το ξέρω. Δηλαδή σε ιδιόρυθμο κλίμα, ιδιαίτερο ιδιάζον κλίμα. Ναι. Όχι. Το ξέρω. Απλώς επειδή το θέσατε το θέμα αυτό που συνδέσουν τις γεωμορφολογίες με την. Με το κλίμα. Και μπορείς να μιλάμε στον ελληνικό. Η πραγματικότητα η ελληνική είναι το εξής πολύ απλό. Πίνδος, χονδρικά στη μέση, δυτική Ελλάδα, ανατολική Ελλάδα. Δυτικά βρέχει, ανατολικά δεν βρέχει. Ναι. Φράγμα. Απλά πράγματα. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είδατε το πρόσφατο, δεν μπορούσε ίσως να γίνει περισσότερο. Κατανοητό εννοώ από τον πολύ τον κόσμο, κατανοητό σαν μηχανισμός μπορεί να μην γίνει, αλλά θέλω να πω ότι ήταν κάτι το οποίο τράβηξε την προσοχή του κόσμου, ότι η Δυτική Ελλάδα, ακριβώς δηλαδή στα ανάντια, ας το πούμε έτσι, του φράγματος των βροχοπτώσεων, ήταν εκείνη η οποία πνίγηκε και υπέστη όλες αυτές τις καταστροφές. Παράλληλα αυτό, έτσι και χωρίς να φτάσουμε και σε αυτή την ακραία κατάσταση την καιρική. Όχι, αυτό σημαίνει, επί ετησίας βάσεως και επί φυσικής ναι. Απλώς ήταν, πώς θα το πω, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό πρέπει να είναι κάποιος μετεωρολόγος, δηλαδή κλιματολόγος για να το πει. Έχω την εντύπωση ότι φέτος περάσαμε έναν κύκλο με ιδιαίτερη, ας πούμε, μα το ίδιο έγινε και υψηλό ποσοστό μετεωρικών υδάτων, έτσι. Ίσως γιατί υπήρχαν μάζες ψυχρού αέρα, αυξήσανε την. Ναι, όπως επίσης και φάνηκε ξεκάθαρα και το ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν όλα αυτά τα Βαλκάνια όρη, τα οποία πάρα πολλές φορές έχουν γίνει ο κυματοθράφστης, ας πούμε, όλων των βαρέων καιρικών φαινομένων, τα οποία μπορεί να κατεβάζουν χιόνια και να μην φτάνουν εδώ σε εμάς εύκολα. Δεν αγνώ την ύπαρξη της θάλασσας, βέβαια. Όχι, δεν είναι έτσι. Τόσο πολύ η θάλασσα σε αυτό. Περισσότερο είναι ότι εμείς είμαστε νότια, έχουμε πιο κοντά την Αφρική. Δηλαδή υπάρχει μια παραγωγή, ας το πω έτσι, μαζών θερμού αέρα.
που συγκρούονται κιόλας σε κάποιο ναι, συγκεκριμένο ύψος. Η οποία, ας πούμε, και αντιστέκεται το ένα στο άλλο. Παρεμποδίζει την υπερβολική πτώση της θερμοκρασίας και τα συναφή φαινόμενα. Ναι, γιατί το κάθε ένα κλιματικό φαινόμενο ψάχνει να βρει το δικό του χώρο να επικρατήσει. Ναι. Ναι, μπορείτε να το πείτε έτσι. Για να προχωρήσουμε όμως στην γεωλογική διάταξη της Ελλάδας. Ναι. Ένα πράγμα πούμε, που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι υπάρχει μία κατανομή πετρωμάτων τα οποία μας δίνουν μία συγκεκριμένη εμφάνιση ενός χάρτη εναπόθεσης συγκεκριμένων υλικών σε κάποιες άλλες περιοχές και όχι σε κάποιες άλλες. Και... Ναι, χοντρικά ναι. Δηλαδή, εάν καθίσουμε να το πάμε συστηματικά, υπάρχουν λιγότερες γεωλογικές ζώνες της Ελλάδας. Να μην υπησέλθω σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα τελειώσουμε. Είναι πολύ εκτενές έτσι, για να το αναπτύξει κανείς. Πάντως, ουσιαστικά έχουμε περιοχές, δηλαδή ζώνες κατά τις οποίες υπάρχει μια ομοιομορφία, μια ομοιογένεια, μια συγκεκριμένη μορφολογία, ας το πω, της δομής των υλικών, των πετρωμάτων. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί κάποια στιγμή σε είχα ακούσει που έλεγες, και γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο διαχωρισμός της συσσόρευσης συγκεκριμένων πετρωμάτων από τη μία περιοχή σε μία άλλη περιοχή και πώς μπορεί να γίνει αναγνωριστικό στοιχείο σε κάποιες έρευνες οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν με το πέρασμα του χρόνου σε ιστορικά δρόμενα τεχνολογίες και κατασκευής υλικών που φτιάχνανε οι πρόγονοι αυτού του τόπου. Ναι, με τη λογική ότι ο καθένας χρησιμοποιεί εκείνο το οποίο είναι περισσότερο διαθέσιμο σαν υλικό. Βέβαια, και αυτό που είναι πιο κοντά του, γιατί... Ναι, ή τουλάχιστον επιλέγει ανάμεσα σε αυτά στα οποία έχει την ευκολότερη πρόσβαση. Ναι. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, δηλαδή να μην το εντοπίσουμε στον ιστορικό χρόνο ή αν θέλετε στο αρχαιολογικό πλαίσιο, στην αρχαιολογική κλίμακα του χρόνου. Στην σχεδόν σύγχρονη εποχή, δηλαδή ας πούμε την Ελλάδα των τελευταίων δύο αιώνων. Ναι. Έτσι, τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, μην το περιορίσουμε στην Ελλάδα. Ναι, δεν μπορούμε να τραβήξουμε μια γραμμή. Αυτό δεν ισχύει στα γεωλογικά. Σαν πλαίσιο τα σημερινά σύνορα της Ελλάδας. Ναι. Μιλάω τώρα για περιοχές, στις οποίες ελπίζω ότι περισσότεροι ακροατές τις έχουν επισκεφθεί. Όπως, θες να μας αναφέρεις. Μάνη, ας πούμε, η Δυτική Ελλάδα που λέγαμε προηγουμένως, είναι χαρακτηριστική η πύργος. Λειτουργεί δηλαδή σαν σπονδυλική στήλη πολλών πραγμάτων. Όπως. Όπως ακριβώς το πώς γίνεται η κατανομή κάποιων ουσιοδών σχηματισμών γεωλογικών, εκατέρωθεν, ας το πω έτσι. Και τέλος πάντων, κάτι το οποίο είναι εύκολα παρατηρήσιμο, είναι το εξής, ότι εάν κάποιος αρχίσει να κινείται, να πω, στη Δυτική Ελλάδα, ας πούμε, από την Πάτρα, από το Αντίριο, προς τα πάνω, προς Βοέα, θα παρατηρήσει το εξής, ότι στα χωριά, σε όσα τουλάχιστον διατηρούνται κάποια σπίτια τα οποία είναι παλαιάς κατασκευής και δεν έχουν επιχρηστεί, δεν έχουν υποστεί αυτές αλλοιώσεις προσθήκες, μετατροπές κλπ. Τα υλικά αλλάζουν. Λοιπόν, το καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γνώση, μόνο και μόνο προσέξει ότι αλλάζει το χρώμα των δομικών λίγων. Ναι. Έτσι. Ναι. Άλλο ή όπου εμφανίζονται οι σχιστόπλακες και αλλού δεν εμφανίζονται. Που είναι ένα ξεκάθαρο, ας πούμε, έτσι. Είναι ενσωματωμένο στην αρχιτεκτονική συνήθεια πια, σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ εύκολο κατανοητό στον οποιοδήποτε. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και μιλάμε για σχιστόπλακες, ο περισσότερος κόσμος θα σκεφτεί κατευθείαν το πύλιο, ας πούμε. Ναι, ή την Κάριστο. Ή την Κάριστο, ναι. Ναι, αυτό όμως ισχύει ακριβώς για τη Μαγνησία, για την Νότιο Εύβοια, κάποια νησιά των Κυκλάδων, Άνδρο ας πούμε χαρακτηριστικά, πολύ έντονη παρουσία της Χριστολίθου. Και αν το πάμε στην υπηρετική Ελλάδα, στην άκρη, στον Νότο, Νότια Μάνη. Δηλαδή, επειδή λέω τώρα να φέρω ένα μέρος, γιατί είναι εύκολο ίσως τον περισσότερο κόσμο κάπως να το εντοπίσει, έτσι, βάθια, βάθια της Μάνης. Είναι τα κτίρια είναι σχιστολιθικά, έτσι, για το αφιστάτο λόγο ότι
Η άκρη της Μάνης είναι καθαρός Χρυσόλυφος. Πιο βόρεια η Μάνη, δηλαδή προς την Αρεόπολη και πιο ψηλά, η Ήτειλο κλπ. Είναι επικρατούν οι ασβεστόλυθοι, επιφανειακά τουλάχιστον, τα κτίρια είναι ασβεστολυθικά. Δηλαδή μπορεί η αρχιτεκτονική ως μορφολογία να είναι ίδια, αλλά τα υλικά είναι τελείως διαφορετικά και ο τρόπος της ομάδας είναι. Αν κάναμε μία κατανομή έτσι σαρώνοντας την Ελλάδα από βορρά προς νότο, έτσι όπως μας ανέφερες τώρα αυτές τις δύο περιπτώσεις των ασβεστολυθικών πετρωμάτων, πώς θα φαινόταν αυτή η ταξινόμηση της διαστρωμάτωσης? Από προς νότο. Ναι, στο λέω έτσι, ή μπορείς να το, αν θέλεις μπορείς να το ξεκινήσεις. Το λέω για να είμαστε προσανατολισμένοι. Η Ελλάδα πολύ πολύ έτσι χονδρικά, απλοϊκά ενδεχομένως, δεν ξέρω πόσο παραστατικό είναι. Είναι μία τούρτα αρκετά μεγάλου εμβαδού. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο έχει σημασία το να είναι μεγάλο το εμβαδό σε σχέση με το πάθος της, η οποία έχει τσαλακωθεί. Με αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, να έχετε το παντεσπάνι από πάνω και την κρέμα από κάτω, να έχετε το παντεσπάνι δίπλα στην κρέμα, να έχετε την κρέμα πιο χαμηλά και το παντεσπάνι πιο ψηλά, τέτοια πράγματα. Έτσι, ναι, λοιπόν, μιλάμε για ολόκληρη διαδραχή. Ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, να έχετε και τα κεράκια του τούρτα στρομποντινά, τα οποία χάσανε τον προσανατολισμό τους, χάσανε τον προορισμό τους και έγιναν άλλα πράγματα. Λοιπόν, καρφωθήκανε, ας πούμε, κακήν κακώς ή ανασηκώσανε, υπερκείμενα ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, η πολύ πολύ χονδροειδής στοματογραφία. Έτσι, του παλιού βυθού, ήταν ένα στρώμα σχιστολίθων, αφήστε υποπικιλίες, λεπτομέρειες ή αποχρώσεις διάφορες κλπ. Πάνω στην οποία επικάθεσε ένα στρώμα ασβεστολίθων. Βέβαια, ενδιάμεσα υπάρχει και αυτή, πώς να το πω, η μεταβατική κατάσταση και από κάποιες φωτογραφίες που μου είχατε στείλει. Από αυτό το θυμήθηκα. Ναι, αυτές που και όσοι έχουν παρακολουθήσει την ανακοίνωση της εκπομπής, αναφερόμαστε σε αυτές τις φωτογραφίες οι οποίες βρίσκονται στο νότιο μέρος της Κρήτης, του νομού Ρεθύμνου. Ναι, τώρα δεν μπορώ να εντοπίσω πού ακριβώς. Μπορώ να σου πω εγώ, γιατί έχω μάθει πού είναι. Είναι στην περιοχή που λέγεται Άγιος Παύλος. Δεν υπάρχει εκκλησία Άγιος Παύλος, η περιοχή λέγεται έτσι. Μάλιστα. Είναι νότια του Ρεθύμνου και είναι στο σημείο εκείνο που συγκρούονται οι δύο διαφορετικές πλάκες της Αφρικής και της Ευρώπης. Δηλαδή από κάτω δουλεύει με τέτοιο τρόπο που αρχίζουν και ανεβαίνουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Να μας πεις και τι άλλο είναι. Ναι, σιγά σιγά. Απλώς θέλω να πω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή πώς. Α, να τις δείξω εδώ πέρα, γιατί τις έχω εδώ. Έτσι, δεν ξέρω αν μπορούν να τις δουν και άλλοι. Δεν είναι καταπληκτικές. Ναι. Για μένα όχι τόσο πολύ, έχω δει άπειρα τέτοια. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Απλώς αποτελούν μία χαρακτηριστική, βιάζουσα, ενδιάμεση ζώνη στρωμάτων. Μεταξύ λέει, του υποκειμένου του σχιστολιθικού υποβάθρου και του ασβεστολίθου του νεωτέρου, αυτού τον οποίο βλέπουμε στα περισσότερα μέσα, δεν το ξέρω, αυτός ο γκρίζος ο ασβεστολίθος, επαναλαμβάνω, έχει. Ο οποίος ενδιάμεσα έχει και κάποιες κόκκινες. Ναι, αυτό που βλέπετε εκεί πέρα, έτσι για να το πω, να δείξω τι ξέρω. Αυτός είναι ο λεγόμενος πρώτος φλίσκης. Αυτή είναι η ουρασική ασβεστόλιδη, δηλαδή η παλαιότερη γενεά των ασβεστολίδων της Ελλάδος, χοντρικά 150 εκατομμύρια χρόνια πριν, 150 180 κάπου εκεί είμαστε, και είναι στην ουσία εναλλαγές με κερατολίθους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου ασβεστόλιδοι, αλλά είναι κατά βάση πυρητικό υλικό. Έτσι. Και απαντάτε. Μας πάει πιο κοντά στο τι γινόταν μέσα στο κέντρο της γης και αρχίζει και βγαίνει. Όχι. Είναι το πρώτο στρώμα ασβεστολιθικού υλικού. Ως προς το πυρητικό εννοούσα. Το πυρητικό είναι διαποτισμοί και δεν είναι μόνο διαποτισμοί. Είναι κυρίως, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι χημική απόθεση πυρητικού υλικού. Δηλαδή βρέθηκε σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο ήταν πλούσιο σε διοξείδιο του πυρητίου, ίσως λόγω ηφαιστιακής δραστηριότητας, να τα αφήσουμε στην άκρη. Αυτό το ξέρω. Δεν το έχω κοιτάξει περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στρώμα, το οποίο καταλαμβάνει, ας πούμε, την δυτική πλευρά της Πίνδου,
τη Ρωσιά Σιπίνδου και των Συναφών Ωραίων. Ναι, 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 ναι. Μιλάω και για Ερήμανθο και τα Ήγετο στην Πελοπόννησο. Πιάνει τη δυτική του πλευρά, το δυτικό του Παρανέα. Στην Πελοπόννησο, ας πούμε, είναι πολύ εμφανέ το Λύκειο Όρος. Στην περιοχή τη Ορεινή Ολυμπία, εκεί στην Πορτοκαλία. Στα όρια των τριών νομαρχιών Μεσσηνία, Αρκαδία, Ηλία. Και βόρεια της Πελοποννήσου, στην δυτική στερεά Ελλάδα, πιάνει την ορεινή Ναυπακτία, Φωτίδα, το δυτικό μέρος της Γιώνας. Τώρα δεν ξέρω, χωρίς χάρτη, τι μπορείτε να καταλάβετε. Ναι, τα ξέρω τα μέρη, αυτά είναι... Και συνεχίζεται και ακόμα πιο ψηλά. Και μάλιστα έχω να σου πω και κάτι για τον Ερήμανθο, το οποίο είχα δει έτσι, επειδή επί πάρα πολλά χρόνια έκανα ορειβασία και έχω δει πράγματα τα οποία με έχουν εντυπωσιάσει. Ένα από αυτό που το θύμισε τώρα πάνω στον Ερήμανθο. Θα σου πω όμως, να μην σε διακόπτω τώρα, θα σου πω μετά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ του παλαιού σχιστολίθου, ο οποίος είναι 200 εκατομμυρίων ετών, 250 σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, και του ασβεστολίθου του νεοτέρου, ο οποίος ήταν κριτηρικό 65 εκατομμυρίων ετών, ο οποίος είναι ο πιο προφανής στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος. Έτσι. Δηλαδή αυτή ήταν η στρωματογραφική σειρά. Τώρα αυτό το στρώμα, όπου έχει βρεθεί και το βλέπετε έτσι, και συνήθως έτσι το βλέπετε, πολύ ταλαιπωρημένο ας πούμε, γιατί ενδεχομένως όπως είχε αποτεθεί, απαιτήθη σε λεπτές στρώσεις, φαίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, φαίνεται. Και είναι εναλλαγή διαφορετικών φλουδών ουσιαστικά. Ναι, και συνεπώς πρακτικά οι ίδιες τάσεις οι οποίες έναν ασβεστόλιθο υπερκείμενο, το κριτηδικό, τον τεμαχίζανε σε όγκους και το σχιστόλιθο από κάτω, ο οποίος είναι πιο εύθραυστος, είναι λιγότερο πλαστικός, τέλος πάντων, τον τεμαχίζανε πάλι, τον κονιορτοποιούσαν σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό το τσαλάκωσαν. Έτσι, φανταστείτε το δηλαδή σαν το, πώς να πω, το ανώτερο παντεσπάνιο, ας πούμε. Είναι αυτό που μου έλεγες πριν με την τούρτα. Δηλαδή η τούρτα γίνεται με τόσο πολλά διαφορετικά υλικά τα οποία έχουν και μια χή σκληρότητα διαφορετική. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κάνω μια αλληγορία έτσι. Αυτό είναι, ας πούμε. Αυτό δείχνει η φυσική του εικόνα όμως. Η αλληγορία που κάνεις είναι επέκταση της φυσικής εικόνας που αφήνει αυτό ως αποτύπωμα. Δεν είναι βέβαιο ότι όσοι εφεύραν τις τούρτες, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Όχι. Δεν είχαν υπόψη τα στόματα που βλέπανε, δηλαδή. Παρατήρηση. Άλλωστε τα πάντα είναι παρατήρηση. Στο μυαλό τους, έτσι. Είχα ακούσει κάποτε. Α, θα σε ρωτήσω τώρα, θυμήθηκα. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, θυμήσου το. Για τη γνωστή παραλία του Λάμπη. Αλλά τέλειωσε αυτό το πράγμα. Είναι στην Πάτμο. Ναι. Η οποία έχει κάτι βότσαλα. Ναι. Όλη η Πάτμο έχει. Ναι. Αυτά είναι ουσιαστικά, αν το πάρουμε έτσι να το πούμε από πετρογραφική πλευρά, είναι κερατολιθικά. Έτσι, είναι πυρηγενή, είναι στην ουσία αυτό που είναι πάρα... υλικά με αρκετά οξύδια μέσα μετάλλων κλπ. Γιατί έχουμε κάποια χρώματα κόκκινα. Φαίνεται και από το βάρος τους κιόλας. Ναι, εντάξει, τώρα το βάρος μου νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι μικρές οι διαφορές. Τα οποία έχουν εμποτίσει τώρα αυτά τα πυρηγενικά υλικά, ίσως και αρχικό ασβεστολιθικό υλικό και σχιστολιθικό. Δεν ξέρω, γιατί ειλικρινά μιλάω, έχω να πατήσω στην Πάτμο ουσιαστικά από το 1978. Κι εγώ έχω πολλά χρόνια να πάω στην Πάτμο. Όλο και το... λέω να ξαναπάω και δεν έχω καταφέρει. Επειδή όμως την ξέρω και τα μάζευα όταν ήμουν πολύ πολύ πιτσιρίκι, 6-7 ετών, πρέπει να έχω κάπου δηλαδή, που δεν ήξερα τι επρόκειτο να μου συμβεί από πλευρά στον κόντο. Το σύμπαν ξέρει που λένε. Ναι, έτσι, μπορεί να μην ξέρουμε εμείς, αλλά κάποιοι άλλοι ξέρουν. Ναι, ακριβώς αυτό. Πρέπει να έχω κάπου σακούλες, ας πούμε, αυτά. Αλλά ούτε ξέρω αυτή τη στιγμή που είναι. Έτσι και για να τελειώσει τη στιγμή, δηλαδή θα να τα δω. Υπάρχουν στιγμή μια ενδιάμεσα περίπτωση. Ναι. Έτσι, ναι. Από πολλές απόψεις. Τώρα, εκεί ήθελα να επανέλθω λίγο, ότι στην ουσία έχουμε τρία βασικά στρώματα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν δώσει τη δομή των περισσότερων περιοχών της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τοπικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται σε ιδιάζουσες συνθήκες.
Οπότε για πες μας έτσι, εν συντομία τα τρία και να προχωρήσουμε. Τα τρία είναι στην ουσία σχιστόλυθη διαφόρων τύπων. Ναι. Τοπικά ένα τέτοιο, μια τέτοια ενδιάμεση κατάσταση παλαιών ασβεστολίδων και κυρίως από πάνω, που σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ο παλαιός ασβεστόλιδος, ασβεστόλιδη νεότερη ηλικίας περίπου 65 εκατομμυρίων ετών. Και το γενικό κάλυμα όπου έχουμε λεκάνη, δηλαδή στην ουσία παλιά, το υπόλοιπα της παλιάς θαλάσσης που μετατράπηκε σε λίμνη, Θεσσαλία, Κοπαϊδά, οροπέδιο της Τρυπόλεως, οροπέδιο της Κοζάνης, το Λεμαίδος Αμιντέου, λεκάνη των Σερών, λεκάνη της Αλεξανδροπόλεως, Κομωτινής, που το νότιο μέρος της είναι κάτω από το βόρειο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Έχουμε μάρκες, οι οποίες είναι στην ουσία τα λιμναία ειζήματα που απετέθησαν στο βυθό αυτών των λιμνών. Και εκεί πέρα βέβαια έχουμε λιγνίτες. Ναι. Είναι η συνήθιση στοματογραφία του λιγνίτη. Όλη η Ελλάδα έχει λιγνίτες. Τώρα που είναι η... το να λέει όλη η Ελλάδα, εννοώ... αυτό το ξέρουμε περισσότερο διαφήνει, ότι η λιγνίτη έβγαζε το Περιστέρι. Ναι. Ανθούπολη, Πετρούπολη, ξέρω πώς λέει, ναι, η Άνωση είναι και το Περιστέριο που είναι προς τα όρια του Εγάλεο. Έχει τα παλιά, τα νταμάρια. Και είναι κατά μήκος όλα. Πάνε μέχρι προς το... Εκεί προς την Πέφτη, κάπως αλλιώς το λένε βέβαια το μέρος, μου διαφεύγει εντελώς η ονομασία. Ουσιαστικά από την άνω πλευρά των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που είναι η Πέφτη. Από εκεί που παίρνει η παλιά η σιδηροδρομική γραμμή. Ναι. Εκεί πέρα υπάρχουν αυτές τις λιγνητοργείων μικρών. Έτσι. Παντού όλη η Ελλάδα έχει λιγνητοργείο. Εκτός από αυτά τα μεγάλα τα οποία γνωρίζουμε, ας πούμε. Τώρα μου θύμισες, δεν θυμάμαι τη διαφοροποίηση βέβαια, υπάρχει και μάλιστα συνδέεται και με μια κατάσταση η οποία επηρεάζει τοπικά και την ζωή από τη μεριά της υγείας των κατοίκων. Δηλαδή όσο πηγαίνουμε προς το Λαύριο, ναι, υπάρχει μια διαφοροποίηση των εμφανιζομένων γεωλογικών ευρημάτων τέτοια, ναι, που φεύγοντας από το λεκανοπέδιο της Αττικής και πηγαίνοντας προς την νότια... Μεσογείο, ας πούμε. Ναι. Μεσογείο, ναι. 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 Και λέγεται ότι συγκεκριμένα πετρώματα επιδρούν αρνητικά στην υγεία των κατοίκων που ζουν εκεί. Δεν θέλετε να ξέρετε. Γιατί? Ούτε εσείς, ούτε κανένας, ούτε κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι θαμώνας πολλών και διαφόρων προνοστικών περιοχών της Ελλάδος. Δεν θέλετε να ξέρετε. Μόνο ένα πράγμα. Τα πυρηγενή πετρώματα είναι ραδιενεργά. Όχι όλα, αλλά μέσα στα πυρηγενή πετρώματα, όπου θα δείτε κάποιο γρανίτη, κάποιο γρανιτικό πέτρωμα, εάν έχει ένα συγκεκριμένο είδος ορυκτού, θα έχει ραδιενέργεια πολύ περισσότερη από αυτή που έχει το μέσο περιβάλλον. Πώς να σας το πω, από μία άποψη, ο ασβεστόλιθος, τον οποίο έχουμε κατά πλειοψηφία κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Ελλάδος, και λιγότερο ο ασβεστόλιθος λεπτά και αυτό στα αποδιές του, είναι ευλογία. Έτσι, γιατί δεν έχει ραδιενέργεια. Λοιπόν, όπου υπάρχουν πυρηγενή, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Υπάρχουν. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιο. Δηλαδή, του συνήθους. Ιατρικός επιτρεπτού. Δηλαδή υπάρχουν, είναι διαπιστωμένο αυτό, στατιστικά τουλάχιστον, όσο η στατιστική. Αυτές φαντάζομαι οι περιοχές θα έχουν καταμετρηθεί και θα είναι γνωστές, έτσι, χαρτογραφημένα. Δεν ξέρω πόσο έχει γίνει, εντάξει δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω επιδημιολογική, αλλά τουλάχιστον ιατρική έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, αλλά... αυτό ξέρεις τι, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα εξόρυξης στην περιοχή του Λαυρίου, με αποτελεστώ βέβαια του να βγάζουν το ασίμι και το χρυσό που βγάζανε κατά την αρχαιότητα, ναι, αυτομάτως μου δημιουργεί αντανακλαστικά έτσι το ερώτημα, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να τώρα ας πούμε όπως λένε για τα ευρήματα της Αμφίπολης, το ότι έχουν βάλει κάπου γύρω σε ένα εύρος χιλίων ετών, κάπου γύρω στους 300 σκελετούς, τους οποίους τους μελετούν για να μπορέσουν να κάνουν τη σύνθεση ενός συγκεκριμένου, μια συγκεκριμένη εικόνας αποτελέσματος, το πώς έχει επιδράσει σε αυτό το χρονικό διάστημα στη ζωή όλων αυτών
που μπορεί να ζήσαν και να θαύτηκαν εκεί πέρα, ψάχνοντας ανθρωπολογικά τα στοιχεία που έχει αφήσει ο καθένας σκελετός επάνω του. Κατά τον ίδιο τρόπο, τώρα με αυτό που λες, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την περίπτωση να μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί αντίστοιχα και να έχει ένα συμπέρασμα και να πει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν τη ζωή τους έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους, ας πούμε, παθήσεις μπορεί να εμφάνιζαν συχνότερα. Όχι γιατί καταπονούνται μηχανικά, αλλά γιατί ζούσαν στην περιοχή εκεί ως φυσικό περιβάλλον. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω αν μπορεί να εντοπιστεί αυτό το πράγμα και ακόμα χειρότερα, γιατί κάποια πάθηση μπορεί να εντοπιστεί. Το ζήτημα είναι εάν το δείγμα, ενώ ο αριθμός των ανθρωπολογικών ευρημάτων είναι αρκετό για να φτάσει για να κανείς ένα συμπέρασμα. Σε στατιστικό συμπέρασμα ότι ο τάδε παράγων ήταν μείζον παράγων θνησιμότητος ή γενικώς επιδεινώσεως της υγείας των παθόντων. Επίσης αυτό το πράγμα που ξέρω, ας πούμε, το οποίο βλέπεις ότι υπάρχει στα χωριά, σε κάποια χωριά, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ένα χωριό το οποίο λέγεται Πλάκα. Πηγαίνοντας προς το Λαύριο. Είναι ημιορεινό. Πλάκα Λαυρίου. Ναι. Λοιπόν, βρήθη η επιφάνειά της από μαγνητήτες. Δηλαδή, το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να κυκλοφορείς με ένα μαγνήτη και θα δεις και θα σου σηκώνει την πέτρα. Αλλά ας πούμε. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, διότι ο μαγνήτης από μόνος του έχει μία εκπομπή συγκεκριμένη. Εντάξει, είναι πολύ πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, με αυτήν τη λογική, τι να πούνε και αυτοί οι φουκαράδες στο κούρος. Α, καλά, ναι. Οι οποίοι κάθονται πάνω στο μαγνητήτη. Όχι απλώς κάθονται πάνω στο μαγνητήτη, αλλά πάνω στον μαγνητήτη. Τον επώνυμο, δηλαδή, μαγνητήτη. Ναι. Είναι, πώς να το πω, εντάξει. Απλώς μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώσουμε πόσο πραγματικά μπορούμε να ονομάσουμε ότι η ζωή είναι από μόνη της ένα θαύμα σε σχέση με το πώς καταφέρνει και ισορροπεί μέσα σε όλες αυτές τις μεγάλες γκάμες των εναλλαγών που γίνονται από περιοχή σε περιοχή. Δεν ισορροπεί ακριβώς. Είναι συντονισμένη να ζει εκεί. Όχι, απλώς ανανεώνεται κατά το δυνατόν. Η ισορροπία... Εξέλιξη είναι αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Η ισορροπία έχει άλλη έννοια. Έχει την έννοια ότι λίγο πολύ όλοι οι ισορροπούντες ευτυχούν. Δεν προχωράει η ζωή. Ναι, ναι, δεν προχωράει. Ναι, δίκιο έχεις. Έτσι όπως το λες, δίκιο έχεις. Το είδος συντηρείται. Τα άτομα υποφέρουν κατά τις συνθήκες. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτό το ότι μας έκανε αυτό το διαχωρισμό των τριών κυρίως έτσι, γεωλογικών εμφανίσεων που αφορούν την Ελλάδα. Έτσι, αυτό το θέμα των πυρηγενών της Ελλάδος που έχει βέβαια σε πολλά σημεία. Και είναι ίσως η τελευταία. Και, και στις Κυκλάδες εμφανίζεται μια. Και αν. Ναι. Πολλά. 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 Αλλά στις Κυκλάδες είναι πιο εντοπισμένα. Ναι, είναι δηλαδή, πιο εντοπισμένα σε συγκεκριμένες περιοχές. Ναι, τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος πηγαίνει στην Πάτμο, ας πούμε, δεν θα τη συνδέσει σε πρώτη φάση με τα πυρηγέννη τα οποία έχει. Δηλαδή, δεν θα πάει στην Πάτμο περιμένοντας να δει κάτι το οποίο μοιάζει. Και δεν φαίνεται ότι μοιάζει. Έτσι, σε πολλά σημεία, όχι μορφολογικά του ζει, έτσι, αλλά η εικόνα του η στοματογραφική. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Μοιάζει, ας πούμε, με τη Μήλο. Με τη Σαντορίνη. Α, έφερα να σου δείξω και κάτι. Την Ίσυρο, εντάξει, την περιμένουμε γιατί είναι. Είναι γνωστό ότι είναι ηφαίστειο. Είναι διάσημο. Λοιπόν, αλλά αυτή η ηφαιστειότητα των Δωδεκανήσων, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο περνάει απαρατήρητο και η κόσα έχει. Α. Να το πάμε και για να το δουν και αυτοί που μας παρακολουθούν. Λοιπόν. Να το φέρω κάπου εδώ. Εδώ. Αυτό. Εδώ. Αυτό εδώ είναι Χαλκιδόνιος. Ναι. Κομμάτι από γέγοντες.
εκεί η πίσω, πίσω πλευρά, η οποία είναι ουσιαστικά η εκτεθειμένη, πώς θα το πω, η προς τα έξω πλευρά του πετρώματος. Ναι. Αυτό έχει αναπτυχθεί μέσα σε κύλωμα. Mm-hmm. Και θα σου δείξω μετά από αυτό, να δείξουμε ένα άλλο εξαιρετικό, αυτό που είπες ακριβώς αυτό τώρα. Πού είναι? Δεν θυμάμαι, ελληνικό είναι αυτό, αλλά δεν θυμάμαι από πού. Και θα σου δείξω αυτό. Θα μπορούσε να είναι και ελληνικό. Θα μπορούσε, αλλά εντάξει. Δεν το νομίζω. Διαγόμενα καμιά μήλωση, κανένα τέτοιο. Τίποτα χαρακτηριστικό. Mm. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αυτό που λες εσύ πριν. Λουπτάκι. Κοίταξε να δεις. Α, σαν το λουπτάκι. Α, νικιώδες, ναι. 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 Το οποίο η μορφή του είναι έτσι. Έξω. Ναι, έτσι βρέθηκε. Έτσι βρέθηκε. Ναι. Στην ουσία, άμα το χτυπήσεις, ανοίγει. Στην ουσία, αυτό ήταν κάποιο, αυτό το ίδιο όλο μαζί, αυτό, ναι. Ήταν έγκλεισμα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν έγκλεισμα, θα τολμήσω να πω, μέσα σε κάποιο προκαλοπαγές, ας πούμε, στο μυθικό κατά βάση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δείχνει σαν να ήταν ένα χαλίκι, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. το οποίο ξεκόλλησε από κάπου αλλού, από έναν όγκο πληγενή, δεν ξέρω που μπορεί να ήταν, ναι. Παρασύρθηκε από ποτάμι και βρέθηκε κάποια στιγμή να είναι κομμάτι ενός πετρώματος κροκαλοπαγούς, δηλαδή αποτελεσμένο του, ναι. κροκάλες, χαλίκια, άμμου κλπ. Το οποίο έχει κατά βάση ασβεστολιθική σύσταση. Αυτά είναι κοκκινόγωμα, έτσι, από αποσύνθεση ασβεστολίθου. Ναι. Λοιπόν, και μέσα έχει χαλαζιά. Έτσι. Εντυπωσιακό είναι να το βλέπεις έτσι, πώς είναι, ναι. η γένεσή του. Ναι. Δηλαδή, το αυγό. Ναι, το αυγό. Κυριολεκτικός, ναι. αυγό, ναι, ναι. το οποίο παράπεσε εκεί που βρέθηκε. Ναι. Όπως επίσης αυτό εδώ δεν είναι του ελληνικού χώρου. Εδώ υπάρχει μια σύμφυση δύο κρυστάλλων, έτσι. Ναι. Φαίνεται αυτό. Και μέσα στα σημεία που είναι σημαντεμένο, είναι εγκλωβισμένο μέσα σε κοιλότητες του χαλαζία. Μαγματικό είδωρ. Ναι, μαγματικό είδωρ. Έχει νερό μέσα. Δεν ξέρω, θες να το φωτίσεις και με αυτό. Δεν ξέρω αν βλέπει, αν φαίνεται κάτι. Φαίνεται, το έχω δει. Το έχω δει και μάλιστα το βλέπεις ότι δεν είναι σε ένα συμπαγές. Ναι, φυσαλίδα του βλέπω. Ναι. Έχει φυσαλίδες, οι οποίες δεν ξέρω από να φανούν στην κάμερα. Έτσι. Και οι οποίες σαφώς μετακινούνται. Mm-hmm. Είναι αυτή εδώ πέρα. Φαίνεται δηλαδή ωραιότητα που μετακινείται. Θα προσπαθήσουμε να τη δείξουμε. Εδώ πέρα, σε αυτό εδώ. Mm-hmm. Mm-hmm. Εντάξει, με το μάτι φαίνεται εδώ με κάμερα. Ναι, ναι, ναι. Αν μπορεί να το δείξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, το φως από πίσω, τίποτα. Όχι έτσι. Όχι, για να δούμε έτσι από εδώ. Όχι, όχι. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω εκεί, δεν φαίνεται. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι ακριβώς εδώ είναι. Ακριβώς εδώ είναι και μετακινείται. Για όσους δεν μπορούν να το δουν, είναι μια φυσαλίδα διαμέτρου περίπου 4 χιλιοστών, η οποία μετακινείται. Βέβαια, μέσα σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο κενό το οποίο υπάρχει. Ναι. Ψιλοφαίνεται. Τη βλέπεις πώς συναντήσετε. Α, ναι, ναι, κάτι, κάτι. Είναι αυτή εδώ. Ναι. Πάντως, εντάξει, δεν είναι πολύ ευδιάκριτο. Mm-hmm. Να συνεχίσουμε τι μας έλεγες. Τι έλεγα.
Είχαμε μείνει στις... Ναι. Ναι. Απλώς ότι ουσιαστικά αυτή η έφοδος, ας πούμε, του μάρματος σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας ήταν τελευταία πινελιά της διαμορφώσεως της Ελλάδας. Έτσι και βέβαια, εντάξει, πλέον εντυπωσιακή είναι το ηφαίσιο της Σαντορίνης. Πες μας γι' αυτό. Είδες, έχουμε βάλει και... Θα σου διαβάσω... Εδώ έχουμε βάλει αυτά τα... μοντέλα που δείχνουν, είναι φτιαγμένα την μέσα στα προηγούμενα περασμένα 100 χρόνια είναι φτιαγμένα αυτά. Μπορεί να είναι 70 χρόνων, 80 χρόνων. Βρίσκονται αυτά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι μέσα... Βρίσκονται. Μαζί με άλλα που δείχνουν και άλλες περιοχές. Απλώς έτυχε τώρα αυτό εδώ, επειδή είναι πιο εντυπωσιακό, να φέρω φωτογραφίες από αυτό. Βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ναι, στο γεωλογικό τμήμα, ναι, και είναι Μουσείο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας, ναι, εκεί, κατάλαβα, εκεί μέσα κατάλαβα, είναι, ναι, είναι, μπορεί να τα έχω δει. Είναι εκεί που είναι διευθυντής ο κύριος Θεοδόρου, τώρα, ναι, και μάλιστα έτσι μια και... Ξέρω ότι κάτι ήθελες να κάνεις εσύ με τη Σαντορίνη. Θα μας πεις γι' αυτό. Απλώς να διαβάσω εδώ, έτσι, σαν ένα... σαν μία μικρή εισαγωγή, σαν... σαν μία μικρή εισαγωγή σε αυτό που θα μας πεις εσύ για τη Σαντορίνη. Ναι. Γιατί εκ των πραγμάτων θα σου μεταφέρει την προσωπική του αίσθηση, οπωσδήποτε, είτε ξέρει είτε δεν ξέρει. Ναι. Και ναι, είναι από τα λίγα πράγματα, τα λίγα τοπία στον κόσμο, για τα οποία οι άνθρωποι έχουν απόλυτες απόψεις. Ή το λατρεύεις ή το μισείς. Ναι. Ή, ναι, ή το αγαπάς ή το φοβάσαι. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ναι. 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 Πάντως είναι γεγονός ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τη Σαντορίνη για πρώτη φορά, όπως κάποιος να τους εξηγήσει, και καταλαβαίνουν ποιο είναι το ηφαίστειο. Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει. Κάτι τελείως άλλο. Θα διαβάσω ένα μικρό κείμενο. Λοιπόν, λέει: οι ραγδαίες βροχές που προηγήθηκαν τις τελευταίες φάσεις του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα μπορούν να αποδοθούν στη συμπύκνωση των υδρατμών που εξήλθαν από το ηφαίστειο και που συμπυκνώθηκαν σε βροχή. Ακόμη και η ηφαιστειακή σποδός σε μεγάλο ύψος μπορεί να αποτελέσει πυρήνες υδρατμών και επομένως έκκληση μεγάλων βροχών. Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα αναφέρεται ακόμα και σε όλα τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου και είναι φυσικό ότι εφόσον τα θαλάσσια σεισμικά κύματα, τσουνάμι δηλαδή, που ακολούθησαν την κατάρρευση του κόνου της Στρογγύλης και τη δημιουργία της τεράστιας καλδέρας, πρέπει να κατέκλυσαν όλα τα παράλια αυτά. Μετά το σχηματισμό της καλδέρας, το ηφαίστειο περιέπεσε σε μια κατάσταση ηρεμίας για 1500 χρόνια περίπου. Έκτοτε επαναρχίζει η δράση του ηφαιστείου με εκχύσεις λαβών από τον πυθμένα της λεβιτοειδούς καλδέρας. Το ηφαιστειακό υλικό που εξήλθε δημιούργησε νέους ηφαιστειακούς θόλους που εξήλθαν επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας σαν νησίδες μέσα στην καλδέρα. Πρώτα δημιουργήθηκε η Παλαιά Καμένη το 197 μετά Χριστό, ακολούθησε το 1570 μετά Χριστό και κατάλληλος το 1573 μετά Χριστό ο σχηματισμός της Μικρής Καμένης σε ύψος 66 μέτρα, το έτος 1650 σε υποθαλάσσια έκρηξη έξω από την καλδέρα 6,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ακροτηρίου Κολούμπο, που υπάρχει εκεί πέρα, το Κολούμπο είναι υποθαλάσσιο ηφαίστειο. Ναι, ναι, ναι. Σχηματίστηκε μικρό νησί που αργότερα βυθίστηκε και στη θέση του απομένει ο ύφαλος Κολούμπου σε βάθος 19 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι εκρήξεις των ετών 1707-1711 μετά Χριστό έδωσαν τη Νέα Καμένη. Την περίοδο 1866 με 1870 σχηματίστηκαν στη νότια πλευρά της Νέας Καμένης ο θόλος του Γεωργίου,
του Πρώτου και της Αφρόεσας. Οι θόλοι αυτοί ενώθηκαν με τη Νέα Καμένη. Ο θόλος του Γεωργίου του Πρώτου με υψόμετρο 130,8 μέτρα αποτελεί το υψηλότερο σημείο της σημερινής Νέας Καμένης. Μετά πάροδο ηρεμίας 55 χρόνων, το 1925 στις 11 Αυγούστου και το 1926 31 Μαΐου έγιναν εκρήξεις στον πορθμό που χώριζε τη Νέα και τη Μικρή Καμένη. Κατά αυτές σχηματίστηκαν σαν νησίδα ο θόλος της Δάφνης και στη συνέχεια ενώθηκαν η Μικρή Καμένη και το σύμπλεγμα της Νέας Καμένης και του Γεωργίου του Πρώτου. Το έτος 1928, μικρή έκρηξη 23 Ιανουαρίου με 17 Μαρτίου σχημάτισε στις λάβες της Δάφνης το μικρό θόλο Ναυτίλος και καλύφθηκε αργότερα από τις λάβες των εκρήξεων 1939-1941. Στην τελευταία αυτή παροξυσμική περίοδο δημιουργήθηκαν 8 νέοι θόλοι επί της Νέας Καμένης. Είναι οι θόλοι Τρίτων Πρώτος, Τρίτων Δεύτερος, Κτενάς, Φουκέ, Σμιθ Α, Σμιθ Β, Ρεκ και Νίκη. Η τελευταία δράση του ηφαιστείου συνέβη το 1950, οπότε και σχηματίστηκε ο θόλος Λιάτσικα πάνω στις λάβες του Γεωργίου του Πρώτου. Με τις εκρήξεις αυτές της περίοδου 1925-1950, όλοι οι επιμέρους θόλοι εκτός από τις παλαιάς Καμένης ενώθηκαν και σχημάτισαν ενιαίο νησί, τις Νέες Καμένες. Έκτοτε το ηφαίστειο της Σαντορίνης βρίσκεται σε ηρεμία, αλλά στην περιοχή των Καμένων μπορεί να παρατηρήσει ο επισκέπτης ότι αυτούς τους θόλους των Νέων Καμένων αναθρώσκουν διοξίδιο του άνθρακα, διοξίδιο του θείου και υδρόθιο. Αυτά έτσι σαν μια μικρή αναφορά, εισαγωγή σε αυτά που θα συνεχίσεις να μας πεις εσύ περί Σαντορίνης. Παραλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως, Σαντορίνη δεν είναι ένα μέρος στο οποίο πηγαίνεις και περιμένεις να σου εξηγήσει κάποιος την αυτό που βλέπεις. Τη Σαντορίνη, τη Σαντορίνη κατά βάση την αισθάνεσαι. Έχω ακούσει τις πιο αντιφατικές κριτικές, τέλος πάντων, για το τοπίο. Για πες μας, έτσι, φιλολογικά. Ναι, υπάρχει, πώς να το πω, η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η Σαντορίνη είναι νησί για ερωτευμένους, πράγμα το οποίο είναι ένα δόγμα το οποίο ακολουθεί και ο τουρισμός, ας πούμε, και το εκμεταλλεύεται, διότι δεν βρίσκεις σε εστιατόριο τραπέζι το οποίο να χωράει παραπάνω από δύο άτομα ή τέσσερα στεγωμένα. Έτσι, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν είναι οργανωμένος ο τουρισμός, δηλαδή και τον οικογενειακό τουρισμό. Ναι. Δεύτερον, ο κόσμος πηγαίνει στη Σαντορίνη και περιμένει να δει το ηλιοβασίλεμα, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένει να δει, το οποίο δεν θα δει αλλού. Είναι εξαιρετικά ωραίο από πλευράς χρωμάτων, είναι τέλος πάντων εντυπωσιακό σαν εικόνα, αλλά το βλέπουν από το λάθος μέρος. Τρέχουν στην Ία να το δουν, η Ία δεν έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Μαρτύρα, ποιο είναι. Όχι διότι μπορεί να εκλειφθεί ως διαφήμιση. Καλά, θα μου πεις μετά. Λοιπόν, ναι. Και επιπλέον υπάρχει αυτή η, πώς το πω, η αίσθηση ότι ορισμένοι στη Σαντορίνη, μιλάω τώρα για τη τριπλή ύπαρξη για τον ανθρώπο, κοιτάνε ερωτικά το διπλανό τους και οι υπόλοιποι κοιτάνε με μίσος την καλδέρα από κάτω. Και αισθάνονται δηλαδή ότι είναι η ύψιστη κατάσταση ανασφαλείας και κάτι ή θα κατέβουν αυτοί εκεί πέρα κάτω ή κάτι θα βγει από εκεί πέρα και θα τους καταπιεί. Ναι, σωστό, σωστό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι σε μία από αυτές οι είδη τις εκρήξεις που μόλις προανέφερα φύγανε κάποια υπόσκαφα και βρεθήκαμε στη θάλασσα. Αυτό πρέπει να ήταν με τον σεισμό ο οποίος δεν είχε σχέση με τις εκρήξεις. Όχι. Δηλαδή είχε γίνει σεισμός, ο οποίος βέβαια σχετίζεται με το όλη την άνοδο του μάγματος στην περιοχή, έτσι. Η αιστεία του ήταν ανατολικά της Σαντορίνης, πιο πέρα δηλαδή από τον Κολούμπο το κρατή. Υπήρξε μια, πώς να το πω, στοιχειώδης έτσι ηφαιστειακή δραστηριότητα, δηλαδή παράλληλα με τις δονήσεις, πέταξε κανένα πούφτο ηφαίστειο και έβγαλε κάτι καθούς, αλλά μέχρι εκεί η ζημιά έγινε από τη δόνηση της σεισμική, η οποία έκανε να καταρρεύσει μεγάλο μέρος του Πρανούς, η νησί, η ξέρετε. Μα είναι σπίτια, και... Σπίτια, στα δύο, έτσι. Βρεθήκανε, δηλαδή, το μισό σπίτι βρέθηκε κάτω με την κρεβατοκάμαρα, κάποιοι κοιμώνησαν και βρεθήκανε 100 μέτρα πιο χαμηλά, ας πούμε, έτσι, χάσανε τη ζωή τους.
Δεν είχε πάντως σχέση με έκρηξη. Δηλαδή, ο πολιτικό κόσμο φαντάζεται ότι ο σεισμό ο μεγάλο Σαντορίνη συνοδεύτηκε από κάποια θεαματική έκρηξη κλπ. Έκανε ένα πουφ το ηφαίστειο έτσι, γιατί ανταποκρίθηκε τέλος πάντων έτσι. Στην εκτόνωσή του. Ναι, να δείξει δηλαδή ότι ναι, έλαβα γνώση. Ένα τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Κάτι εντελώς, δύο εντελώς σε πρώτο επίπεδο άσχετα, τα οποία σχετίζονται με τη Σαντορίνη, αλλά θέλω να πω. Δεν έχουν ονομαστική σχέση με τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι παρά την άποψη η οποία επικρατεί, δεν ήταν η μεγάλη έκρηξη της Σαντορίνης, η προϊστορική, η ισχυρότερη έκρηξη της ιστορίας. Mm-hmm. Της ιστορίας της ή της ιστορίας γενικώς. Της ιστορίας της γης. Από τις καταγεγραμμένες, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο ή τουλάχιστον νομίζω ανοίγει στην Ασία. Εκρήξεις. Ινδονησία. Είναι τα βόρα της Γαλλικής Πολυνησίας, το 1812. Ειρηνικό ωκεανό. Ναι, ναι. Η οποία έδωσε επίσης καλύτερα μεγάλη, ενδεχομένως λόγω των μεγάλων αποστάσεων, δεν ήταν τόσο αισθητά τα φαινόμενα, παρά τα αυτά δημιούργησε ισχυρότατη προσωρινή τροποποίηση, αν θέλετε, στο κλίμα. Χιόνισε, λέει, στην Ταϊβάν, σε 4-5.000 χιλιόμετρα απόσταση. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν τόσο τρομακτική. Η τέφρα, από το ότι. Ακριβώς. Η διακοπή τέλος πάντων της θερμοκρασίας από τον ήλιο. Δεν έδωσε αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση μεγάλη, όταν διάβαζα τα σχετικά της Σαντορίνης. Ήταν ότι δεν μοιάζει να έδωσε υπερβολικά μεγάλο τσουνάμι. Έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έδωσε κάτι, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς από το μέγεθος εκρήξεως. Δηλαδή, ίσως λόγω του μεγάλου βάθους. Από την ενέργεια η οποία εκτονώθηκε. Όχι, δεν πρέπει να ήταν πολύ βαθύς ο θύρακας του μάγματος. Ναι. Έγινε απόσβεση, μπορεί να είναι καθαρά... Στην πορεία. Ναι, μπορεί να είναι καθαρά λόγος, ας πούμε, κυματικής, έτσι, μιας ιδιομορφίας κυματικής. Μα πολύ εντυπωσιακό, έτσι, για να συνεχίσουμε να είμαστε λίγο εκτός των ελληνικών και ευρωπαϊκών χωρίων. Μου θύμισες το άλλο εκπληκτικό σημείο που βρίσκεται πάνω στον πλανήτη μας, την υποθαλάσσια τάφρο ναι, των Μαριανών. Ναι, το οποίο είναι 11.500 μέτρα βάθος. 11.500. Ναι. Το Φρέα, παραλαμβάνω, δεν είναι τάφρος. Είναι τάφρος, 150 χιλιόμετρα μήκος, προς 200, και στην άκρη της τάφρου, η οποία είναι γύρω στα 8 χιλιόμετρα το δάπεδο, το βάθος, καταβυθίζεται. Είναι ένα φρέα, δηλαδή μια ας πούμε σχετικά στενή τέλος πάντων ναι. Κοιλότητα, κυλίνθρο, κυλινδρόμορφη, κάπως έτσι, άλλα τρία. Δεν είναι όλοι δηλαδή η τάφρος στα 11. Ναι. Ή τουλάχιστον δεν είναι μια, πώς να το πω. Το δίνει σαν τον το βαθύτερο σημείο. Ναι, είναι το βαθύτερο. Ναι. Είναι το βαθύτερο. Κατέβηκε και ο Τζέμις Κάμερον, ο σκηνοθέτης. Πότε ήταν, πρόπερση ήταν. Το 2012, θυμάμαι καλά. Δεν το θυμάμαι. Όταν ήταν το 12. Ναι. Ο πρώτος μετά τον Πικάρ. Να επανέλθω στη Σαντορίνη. Το άλλο άσχετο, για τους θειασσότας τέλος πάντων του Τόλκιν. Πάρτε ένα χάρτη της Σαντορίνης, εδώ πέρα τώρα σε αυτό το μοντελάκι, φαίνεται το πράγμα. Ναι. Και πάρτε, αν έχετε διαβάσει την τριλογία του The Lord of the Rings, πάρτε έναν χάρτη, το οποίο, ο οποίος να δείχνει τη Μόρντορ. Και θα δείτε ουσιαστικά ότι είναι το ίδιο σχήμα. Και εκεί που είναι στημένο το Τόλκιν, τον Μπαραντούρ, ο πύργος του Σόρων, είναι ουσιαστικά ο σκάρος της Σαντορίνης. Δεν λέω και δεν ξέρω αν πήγε ποτέ εκεί. Τόλκιν Σαντορίνη. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι μπορεί να έχει δει χάρτες. Μπορεί να έχει δει χάρτες. Ίσως. Ναι. Η ομοιότητα είναι εκπληκτική. Δηλαδή η διάταξη του χώρου είναι εκπληκτικά όμως. Τώρα με κάνεις να φύγω από αυτό και... Δηλαδή όσους έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πρόχειρο, έχουν, διαβάζουν Tolkien έτσι και έχουν μια έκδοση, η οποία να έχει ένα χάρτη. Ναι. Και έχουν κάπου και μια κάτωψη της Σαντορίνης, ας πάνε να το δουν, να δουν την ομοιότητα. Και μάλιστα αν είναι κάπως έτσι πλαγία, όχι από φωτογραφία, είναι πλαγία κάτωψη, είναι λοξία, ας πούμε, εκ των άνω, πρόοψη,
της Σαντορίνης φαίνεται ακόμα πιο έντονα. Ναι, φαίνεται τα μισοϊψή που φτιάχνει. Όχι μόνο αυτό, φαίνεται πολύ καλύτερα η διαμόρφωση, η θέση των διαφόρων χαρακτηριστικών σημείων του τοπίου, του σκάρου, της καμένης κλπ. Πώς παραβάλλεται με το σχέδιο που έχει κάνει ο Τόλκιν για την Μόρδο. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό είναι. Όταν το είχα δει και μένα σε πρώτο επίπεδο δεν μου δούλεψε το μυαλό έτσι. Έπρεπε να δω από κοντά το σκάρο στη Σαντορίνη, αυτό το μεγάλο βράχο που είναι απέναντι από το. Ναι, ο οποίος μάλιστα στην κορυφή του είχε και ένα βυζαντινό κάστρο. Ναι, ρωμαϊκό. Ρωμαϊκό κάστρο, ναι. Το οποίο το εκμεταλλεύτηκε και η. Κατά μία εκδοχή το όνομα Σκάρος είναι από το Σκάουρους, ο οποίος ήταν ο Ρωμαίος διοικητής των Κυκλάδων. Τέλος πάντων, όταν δεις, δηλαδή, όταν το δεις από εκεί και τον έχεις διαβάσει τον Τόλκιν, το μυαλό σου πηγαίνει εκεί, δεν ξέρω, εμένα μου πηγαίνει κατευθείαν. Όσοι είναι κατά κάποιο θα σε κάνω νησιωτικό ταξίδι τώρα. Ναι, πες. Όσοι είναι οπαδοί και των δύο, ας κάνουν τη σύγκριση. Και είναι εύκολο να βρεθεί κάτι τέτοιο, διότι ο Τόλκιν κυκλοφορεί ευρύτατα. Ναι, πάντως δεν έχω μπορέσει να βρω πουθενά κάποια πληροφορία για τον Τόλκιν, εάν είχε επισκεφθεί ποτέ τη Σαντορίνη. Δεν ξέρω. Δύο άλλα νησιά. Με... Μήλος νησιρός. Όχι, δεν θα πάω. Θα σε πάω πιο ανατολικά και πιο βορειοανατολικά. Το ένα η Νήσιρος. Ναι, Νήσιρος, καλά το είπες. Και το άλλο, Λίμνος. Ναι. Έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες, η μία με... Πυρηγενή έχουν και τα δύο. Ναι. Η Νήσιρος είναι το αρχιτυπικό ηφαίστειο, δηλαδή ακόμα και ο πλέον αδαής βλέπει την Νήσιρο, όπως ας πούμε πηγαίνοντας από την Κο, έτσι με το κράμα και λέει «Α, ηφαίστειο», σαν να βλέπει το Φουτσιγιάμα. Ναι. Λοιπόν, ενώ αντιθέτως Σαντορίνη βλαστημάς μέχρι να βρεις άνθρωπο ο οποίος αν δεν είναι, πώς θα το πω, ειδοποιημένος, είναι η θέση να ξεχωρίσει ποιο είναι το ηφαίστειο. Οι περισσότεροι πάνε καρφί το μάτι τους πάει στην Θηρασία, διότι έχει κάνα δύο κόνους, οι οποίοι αν και εντελώς άσχετοι με κρατήρα, έτσι, είναι απλώς η μορφολογία του εδάφους, του όποιου πράγματος έμεινε, τους παραπέμπει το μυαλό, ας πούμε, σε κόνο ηφαίστειο. Ναι. Για ένα που δεν ξέρει, ναι. Είναι ικαμένοι το ηφαίστειο. Πολύ περισσότερο δεν φαντάζονται τους περιμετρικούς κρατήρες, έτσι, που έχει πολλούς εδώ. Στην Ίσο, όταν πλησιάζει, λες, α, ηφαίστειο. Ναι, ναι, ναι. Και η Νήσιρος, ας πούμε, εγώ είχα πάει, δεν ανέβηκα στον κρατήρα, είχα πάει τον για να πέρασε ενός ορυχείου ελαφρόπετρα, στο οποίο θέλανε να ανοίξουνε. Όχι στο γυαλί. Όχι στο γυαλί, ήταν κάποιοι που προσπαθούσαν να κάνουν αντίπραξη στη λάβα, η οποία εκμεταλλεύονταν το γυαλί. Να βγάλουν την ελαφρόπετρα της Νησίρου, η οποία σε κάποια φάση, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Θιάφη πρέπει να βγάζουν περισσότερο από εκεί πέρα. Στην Νησίρο. Ναι. Δεν νομίζω ότι βγάζουν, ότι κάνουν καμία εκμετάλλευση. Δεν κάνουν. Μεταλλευτική στην Νησίρο. Γιατί θυμάμαι, είχα δει κάτι εγκαταστάσεις που υπήρχαν μέσα στο κρατήρα, αλλά δεν είχα διαφορετική. Αυτό μπορεί να ήταν παλιά, δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν τον είδα, τον κρατήρα δεν τον είδα. Εγώ, ας πούμε, περπάτησα τέλος πάντων, χαρτογράφησα τα κοιτάσματα της ελαφρόπετρας, όπου ήταν κατά μήκος των παραλίων. Έτσι. Και δεν έφτασα με αυτό το κρατήρα. Να σε ρωτήσω, σε τι οφείλεται ο διαφορετικός χρωματισμός των κοιτασμάτων της ελαφρόπετρας? Διότι, ας πούμε, ξέρω εγώ τι. Την ελαφρόπετρα την βλέπουμε ως λευκή σε... Πρώτα-πρώτα είναι άλλο πράγμα η ελαφρόπετρα, είναι γενικός λευκή, έχει κάτι πόνους, βγάζει και γκρι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ανάλογα λέει και δεν θυμάμαι αν πηγαίνει και προς το κίτρινο καθόλου. Ναι, και έχω δει και κόκκινη. Το κόκκινο δεν είναι ελαφρόπετρα. Είναι όμως το ίδιο ελαφρό. Το μαύρο είναι, είναι τόφος. Α. Έχει διαφορά. Είναι, δεν είναι ηφαιστειακή ή άλλος, ριολιθική ή άλλος. Όπως είναι η ελαφρόπετρα. Πρώτα το ριολιθική δεν λέει πολλά πράγματα στον κόσμο. Πάση περιπτώσει, πώς θα το πω, πυρητικό υλικό, δηλαδή καθαρό, το οποίο είναι από ορυκτολογικής πλευράς 2-3 ορυκτά, ναι. Χαλαζίας, ας πούμε, ναι. Άστρο, δεν ξέρω τι. Ο τόφος είναι πυρητικό υλικό και ίσως και σε διασπορά, μάλιστα λεπτό κόκκο, να μην κάνει κρυστάλλους, με στάχτη. Τη σποδό, αυτό το πράγμα το οποίο άπλωσε το ηφαίστειο, δηλαδή ψηλά. Έτσι και είναι πλούσιο, ουσιαστικά γι' αυτό παίρνει και το χρώμα, είναι πλούσιο σε μεταλλικά συστατικά. Σε οξύδια μετάλλων.
Η Λαφόρτα δεν έχει οξυδία να κάνει. Εντάξει, μπορεί να έχει κάτι ελάχιστα και να τη δίνει μια απόχρωση, ξέρω εγώ, προς τον γκρι, πιο πολύ άσπρο, πιο γκρι, δεν ξέρω τι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Έχω την εντύπωση, αν έχετε πάει βοηθήστε με και το θυμόσαστε, της Πομπιείας, του Βεζουβίου, η Τόφη και η Ελαφρώα Πετρακάμπου, θυμάμαι ότι είδα Ελαφρώα Πετρακάμπου εκεί, στα πέντε της Πομπιείας, τι γνώμα έχει. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαι γκρι. Δεν το θυμάμαι, έτσι. Όχι, δεν έφτασα τόσο νότια. Έχω πάει στην Ιταλία. Δεν την έχω δει από κοντά, την έχω δει όμως κινηματογραφικά και έχει γκρι. Και μάλιστα θυμάμαι και ένα έργο που είχα δει, το οποίο υποτίθεται ότι κατέγραφε και μία πορεία των γνωστών περιπετειών από όπου πέρασε ο Οδυσσέας κατά την επιστροφή του μετά την μάχη της Τρίας, όπου περνάει από κάποια νησιά που είναι καθαρά εφιστιογενή. Πρέπει να είναι η Λιπάρη η νήση. Ναι. Πρέπει να είναι η Λιπάρη η νήση, ναι, στο Στρόβλη. Ναι. Και είναι γκρίζα εκεί αυτά. Α, μήπως έχω δει και εγώ αυτό, γιατί κάπου θυμάμαι χαρακτηριστικά στην Ιταλία. Έχω την εντύπωση ότι είναι στην Ιταλία. Δεν είναι στην Ελλάδα δηλαδή. Όχι. Ότι έχω δει γκρίζα ελαφρόπετρα. Λοιπόν, και η αίσθηση ίσως είναι και από τους Λιπαρίους, αλλά για κάποιο λόγο μου είχε μείνει έτσι στο μυαλό ότι στα πέριξη της Πομπιείας δηλαδή, την ελαφρόπετρα του Βεζουβίου δηλαδή, ότι είδα και ήταν γκρίζου χρώματος. Όταν λέω γκρίζου είναι όχι πολύ ιδιαίτερα σκούρο, αλλά έγινε προς το γκρί, δεν ήταν το λευκό αυτό το γαλακτό χρώμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχει. Και η διαφορά τους είναι στην περιεκτικότητα των οξύδιων, ναι, μέσα από το ρακί ακριβώς. Δεν ξέρω. Ίσως έχει και αυτό, πώς το λέμε, σποδό, έτσι, γιατί είναι κατά βάση για μεταλλικής δηλαδή συστάσεως, σε διασπορά. Το πηγαίνει λίγο προς τον τόφο δηλαδή. Ενώ αντίστοιχα, ας πούμε, για τη Λίμνο, τι μπορούμε να πούμε για τα ροζ κίτρινα. Τη Λίμνο δεν την ξέρω. Δεν έχω πάει. Ξέρω ότι έχει πυρηγενή. Θυμάμαι ότι έχει. Πώς να το πω. Οι φεστιακές διεισδύσεις οι οποίες μοιάζανε, γιατί από μια μελέτη του υποσταθμού της ΔΕΗ στη Λίμνο. Μάλιστα, ο υποσταθμός έπρεπε να γίνει σε ένα σημείο το οποίο ήταν παλιό έλος, παράκτιο τέρμα. Και εκεί πιθανότατα από τα ρέματα τα οποία καταλήγανε εκεί, ας πούμε, και μέσω του τέλματος αποφορτιζόντουσαν στην παραλία. Κάνει και τις διαμορφώσεις. Ναι, ουσιαστικά εκεί θα γινόταν η μελέτη. Μάλιστα, θυμάμαι ότι ήταν βαλτόδι τα εδάφη και το βάρος των μετασχηματιστών που ήταν μεγάλο, ήταν προβληματική η θεμελίωση. Θυμάμαι ότι από την δειγματοληψία που είχαμε κάνει, δηλαδή τις δύο-τρεις που είχαμε κάνει, είχα δει τα δείγματα, είχα δει μια σύσταση έτσι χαλίκων που έμοιαζε με τις αυτές με τις πάτες. Φαινόταν δηλαδή έτσι πυρητικό υλικό, χρωματιστό κλπ. Σε χαλίκια όμως, δηλαδή δεν θυμάμαι σχηματισμό ολόκληρο και δεν έχω πάει για να ξέρω να το δω. Τώρα γυρίζοντας με ξανά στην Πάτμο, θυμήθηκα αυτό το πράγμα που με είχε εντυπωσιάσει εμένα σε σχέση με τα βότσαλα που έχει, ας πούμε, αυτή η πασίγνωστη παραλία του Λάμπη. Όλοι τώρα η Λάμπη είναι πιο διάσημη. Γιατί είναι και πιο συσσωρευμένα εκεί. Είναι πιο συσσωρευμένα γιατί πιθανότατα κάπου εκεί, βέβαια τότε ήμουν πολύ μικρό όταν είχα πάει και δεν ήμουν τόσο μεγάλο πράγμα, ούτε μπορούσα να καταλάβω, αλλά τώρα πιθανολογώ ότι κάπου εκεί υπάρχει ορατή δηλαδή, ας πούμε, κάποια φλέβα πυρητικού, ας πούμε, υλικού. Η οποία πρέπει να είναι και υποθαλάσσια κιόλας. Ή υποθαλάσσια ή ενδεχομένως είναι όπως είναι ο κόλπος, γιατί είναι ένας κολπίσκος δηλαδή, έτσι, σε κάποιο από τα πλευρά του κόλπου. Αυτό το πράγμα που είχαν εμένα εντύπωση είναι το ότι ενώ υπάρχει αυτή η τεράστια γκάμα των χρωματικών εναλλαγών που σε παραπέμπει σε διαφορετική σύσταση. Είναι στην ουσία διαφορετική εμποτισμή. Ναι. Δηλαδή η αίσθηση μου είναι και δεν θυμάμαι αν το είχα κάνει ποτέ. Μιλάμε για εγκλίσματα δηλαδή. Όχι έτσι, εγκλίσματα. Όχι. Στην ουσία τι. Ένα βασικό πέτρωμα το οποίο υπήρχε εκεί. Το οποίο τι μπορεί να ήταν. Μάλλον σχιστόλιθος. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Στην ουσία αναδυόμενο το μάγμα,
είτε βγαίνοντας στην επιφάνεια, είτε κατά την πορεία του προς την επιφάνεια, το πότισε. Το πότισε και ο εμποτισμός αυτός και αλλίωσε το υλικό από το λογικής πλευράς και το χρωμάτισε. Και το επεξεργάστηκε ουσιαστικά, δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστικά για χημική παρέμβαση. Ναι, 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 έγινε χημική παρέμβαση, έγινε, ξέρω εγώ, η οντοεναλλαγή, τι έγιναν, ας πούμε, μεταστοιχειώσεις, εντάξει, η οντοεναλλαγή, ας πούμε, έγιναν... Θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Τώρα θα φύγω από αυτό το... Αλλά θέλω να πω, συγγνώμη, ναι, 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 ναι. Τώρα, το λέω λίγο, πώς να το πω, εκ του προχείρου, ότι έχω την εντύπωση ότι αυτό το ύψωμα το οποίο είναι πάνω από τη λάμπη και το οποίο αποτελεί, αν θυμάμαι καλά, τη μία πλευρά του λιμανιού της Πάτμου, τη μία πλευρά της εισόδου του λιμανιού, πρέπει να είναι κόνος. Ή αν δεν είναι κόνος, έχει ανέβει μάγμα από κάτω και το έχει αναφολώσει. Και ίσως έχει κάποια έξοδο το μάγμα αυτό, έχει κάποιο δευτερεύοντα κρατήρα προς τη λάβη. Και από εκεί και αυτός και ο χρωματισμός, αλλά γενικά όλοι οι Πάτμος, όλες οι παραλίες της Πάτμου. Μα αυτό σημαίνει στα περισσότερα των μικρασιατικών παραλίων και στα νησιά. Όχι, όχι τα χρωματιστά. Η ύπαρξη αυτής της υφοστιογένους δραστηριότητας είναι σκόρπια κατά μήκος. Δεν ξέρω αν έχει στα μικρασιατικά παραλία. Όχι, εννοώ στα νησιά. Στα νησιά τα δικά μας. Ναι, 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 ναι. Τα νησιά τα οποία βλέπουν απέναντι τα μικρασιατικά παραλία. Ναι. Καλά, η Λέσβος έχει. Η Λέσβος έχει, η Χίος έχει. Το και το απολυθωμένο δάσος, έτσι. Η Χίος έχει. Η Χίος συμπτωματικά έχει μαζί με την ακτή της Ευβοίας απέναντι, την ανατολική ακτή της Ευβοίας και στην περιοχή της Κίνης. Ας πούμε καλά, σαν χωρίο που λέγεται Πάλιουρας. Πάλιουρας. Πάλιουρας, ναι. Έχει τα αρχαιότερα πετρώματα της Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, ότι εκεί πέρα εμφανίζεται... Και έχει πλέον η... Τώρα, η Ευβοία έχει σίγουρα, ίσως και η Χίος έχει δείγματα λιθάνθρακα, όχι λιγνίτη. Έτσι, πολλαπλάσιας παλαιότητας, έτσι, 250 εκατομμυρίων. Τέλος πάντων, γιατί λέγαμε για τα περιγενή ηχείως, πρέπει να έχει, Μυτιλίνη έχει σίγουρα. Σάμος Ικαρία πάλι είναι γνωστή. Ικαρία. Ναι. Λοιπόν, η Ικαρία και η Μύκονος, για την ακρίβεια, η Μύκονος και η πλευρά της Ικαρίας, η μισία Ικαρία που είναι απέναντι από τη Μύκονο, το δυτικό της κομμάτι δηλαδή, είναι Βαθιλυθή, είναι γραμμή της οποίας έχει ανέβει επάνω. Τώρα, για τη Σάμμο δεν ξέρω, πιθανόν έχει. Πιθανόν έχει πυρηγενή η Σάμμος. Δεν έχω πάει. Ούτε η Καρία έχω πάει, αλλά κάνει μπάμι η Καρία. Μία, πώς να το πω, εκ του προχείρου, ας πούμε, διάγνωση για το αν περιμένεις να βρεις πυρηγενή, είναι αν έχει κάπου εκεί κοντά οι θερμές πηγές. Ναι, έτσι. Έχει. Λοιπόν, η Ικαρία έχει και μάλιστα ραδιενεργές, ναι. Να ο Κρανίτης, ναι. Τζα. Ναι. Για τη Σάμμο δεν ξέρω αν έχει. Αντίστοιχα εντελώς έχει η Ερυψός, έτσι, ναι. Η Ερυψός που έχει απέναντι και, την, και τις, το Θερμοπυλόν. Η Ερυψός, η Κύθνος, απ' την άλλη. Κάτι αξιοσημείωτο, ας πούμε, είναι ότι η Ρόδος ένα έχει. Νησάκι το οποίο είναι στον Ευωϊκό απέναντι από την στο τα Γιάλτρα είναι, πώς να το πω, ένα ολιφέστιο. Έτσι. Ενεργό δηλαδή. Α, είναι ακόμα ενεργό. Δεν βγάζει ακμούς κλπ. Α, ναι. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, όπως το Σουσάκι εδώ πέρα, ο Σαγίου Ζωδό, ξέρετε το πράγμα. Τι άλλο. Τώρα, από τα Δωδεκάνησα είπαμε Πάτμος, η Κος έχει έναν πυρήνα έτσι πυρηγενών περίπου στο μέσο, να θυμάμαι καλά. Η Ρόδος έχει κάτι εμφανίσει. Η Νήσιρος έχει. Καλά, η Νήσιρος δεν τη συζητάει. Η Νήσιρος και το γυαλί είναι. Ναι. Η Ρόδος έχει επίσης. Η Ρόδος έχει. Στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Πιθανόν στην Καλυθέα. Δεν έχω πάει σίγουρα. Ναι, έχω πάει. Ήμουνα χρόνια εκεί, γιατί δεν ξέρω την περιοχή. Η Καλυθέα είχε λουτρά τα οποία τα δημιουργήσανε. Τα δημιουργήσαν και τα φτιάξαν για λόγους τα χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί οι οποίοι τα κατασκευάσανε για καλύτερη λειτουργία όλου του γαστροπεπτικού. Μάλιστα. Το πίνανε. Το πίνανε. Το πίνανε και το θεωρούσαν καθαρτικό.
Μάλλον, δεν ξέρω τι ήταν. Μάλλον, οξυανθρακού. Mm-hmm. Το ακαταρτικό ακραίνει, δεν ξέρω, εντάξει, από τα άλλα, μήπως πιάνει και το θιάφι για ακαταρτικό. Mm-hmm. Δηλαδή τα ελευθιούχα αυτά. Mm-hmm. Πάντως, ξέρω τι έχει πει. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το ότι έχει ανατολικότερα από εκείνες τις περιοχές, είναι το δεύτερο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, το οποίο βρίσκεται και αυτό στην Ελλάδα, όπως είναι το άλλο της Πύλου από την άλλη μεριά. Αυτά τα δύο είναι τα... Το στενό της, όχι τάφρος, το ρήγμα τέλος πάντων, μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Όχι, από τη μεριά που κοιτάει προς την Κύπρο. Μπασίν, μπασίν, Roads Μπασίν λέγεται. Basic. Η λεκάνη της Ρόδου, ναι. Θαλάσσια λεκάνη της Ρόδου. Ναι. Δεν είναι τάφρος. Όχι, όχι, δεν είναι τάφρος. Είναι εκεί πέρα το... Βαθύπεδο είναι. Ναι, είναι βαθύπεδο και στο Πρανάς... είναι αυτό που δεν πρέπει να είναι, τέλος πάντων, εντάξει. Μέχρι το Καστελόριζο, έτσι. Mm. Εκεί, πιάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτή η ευρύτητα, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για τα μάρμαρα και μάλιστα θα σε πάω τώρα με ευκαιρία όλη αυτή την ιστορία της ανασκαφής που γίνεται στην Αμφίπολη που λένε για τα φασίτικα μάρμαρα. Θέλω να μας πεις λίγο τις διαφοροποιήσεις των μαρμάρων και για ποιο λόγο το μάρμαρο της Θράσου. Έχω ακούσει έναν γλύπτη ο οποίος θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μάρμαρο είναι για τους γλύπτες, είναι ιδιαίτερα υλικό που τους ταλαιπωρεί, διότι βγάζει διάφορες ευπάθειες. Μαλακό. Μαλακό, εύκολα έτσι προσκύμενο σε διαβρώσεις, είναι χαρακτηριστικό, μου λέει, ας πούμε, ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό το υποκίτρινο χρώμα που παίρνει, το ότι επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από την υγρασία, όχι έτσι όπως είναι θεκτικά άλλου είδους μάρμαρα. Τραβάει υγρασία. Τραβάει υγρασία. Κάνει χρωματικές αλλοιώσεις. Όλα αυτά σαν συμπτωματολογία θα έλεγα, δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα, έτσι, να εξηγούμε τα. Εγώ δεν το ξέρω, μου το είπε εκείνος σαν γλύπτης. Και για να είμαι ειλικρινής, από αισθητικής πλευράς, εγώ το μάρμαρο της Θάσου το προτιμούσα από άλλα. Δηλαδή, όμορφο είναι, ναι, βέβαια. Είναι... Και στο μάτι δηλαδή. Είναι... Έχει μια καλύτερη εικόνα από κάποια άλλα που είναι πολύ φανταχτερά. Έτσι, είναι πιο ήπια αποδεκτό. Έτσι, δηλαδή, είναι πιο μινιμαλιστικό. Ναι. Όλο αυτό εμένα μου λέει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι εντελώς μεταμορφωμένο το μάρμαρο, είναι μεταμορφωμένο ο αδιαστόλυφος. Ο αδιαστόλυφος, ο οποίος έχει ζοριστεί για να κρυσταλλωθεί, μπορεί να έχει ανέβει κανένας γρανίτης δίπλα, διάβαζε δράμα, έτσι των σερών και της δράμας στα μάρμαρα. Ανέβηκε γρανιτικός όμως όλο το φυλακρό της δράμας. Και τα ταλαιπώρησε, ταλαιπώρησε τον αδιαστόλυφο με ποικίλους τρόπους, θερμικός και μηχανικός, και έγινε μάρμαρο. Αν τυχόν που τύχει και ανέβει όπως συνέβη στην Πεντέλη, ας πούμε, και κανένα υδροθερμικό διάλειμμα από κάτω με μαρμαργίες, ας πούμε, και τέτοια, το ποτίζει με μαρμαργίες και μετά οι μαρμαργίες οξυνώνονται και γίνεται κόκκινο, ας πούμε. Έτσι. Τώρα όλο αυτό τη Θάσου από την περιγραφή, πώς θα το πω, διάγνωση κάθε τη στιγμή, έτσι, μου λέει ότι δεν είναι και τόσο μάρμαρο. Δηλαδή πρέπει να είναι λοιπόν μεταμορφωμένο, δεν έχει υποστεί πλήρη μεταμόρφωση, γιατί αν μη τι άλλο, αν έχει πορόβες, σημαίνει ότι δεν έχει ζοριστεί αρκετά. Και όταν βγάζει αποχρώσεις και δεν συμμαζεύεται, σημαίνει ότι έχει ήδη κάποιο έγκλεισμα, κάποιο υλικό, το οποίο, εάν είχε υποστεί την πλήρη μεταμόρφωση, θα είχε, λόγω της μεγάλης πιέσεως, θα είχε εκτοπιστεί. Και θα είχε χημικά αλλοιωθεί. Θα το είχε καθαρίσει. Θα το είχε καθαρίσει, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, μάλλον δεν είναι επαρκώς μεταμορφωμένο. Δηλαδή, δεν είναι πλήρους, ας πούμε, μεταμορφώσεως. Είναι μια κατάσταση, πώς θα το πω, ή μη κρυσταλλώσεως, ας πούμε, ή μη ανακρυσταλλώσεως, κάπως έτσι. Οι μεγαλύτερες
μαρμαρικές φλέβες που έχουμε στην Ελλάδα. Όχι μαρμαρό, ξέρετε πώς θα το πάρει το μάρμαρο. Δηλαδή μάρμαρο, μάρμαρο από οικολογικής απόψεως, ας πούμε τυπογραφικής απόψεως ή εμπορικά. Και τα τρία να πούμε. Το ηλεκτρολογικά και το πετρογραφικά είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Αλλά τουλάχιστον σ' αφορά το μάρμαρο. Ναι. Αλλά το εμπορικά είναι άλλο πράγμα. Το εμπορικά μπορεί να είναι και ασβεστώτες, μπορεί να είναι και ψαμίτης, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Παντελώς άσχετο δηλαδή. Όχι το λογικά με ασβεστώτες, με ασβεστώτες πάνω κρυσταλλωμένο. Είναι αυτό που λένε ότι ο καθένας αγοράζει ό,τι πληρώνει. Από τη μεριά την εμπορική εννοώ. Ο καθένας αγοράζει κατά βάση αυτό που του έχουν πει. Καλά, αυτό είναι άλλο. Ότι ταιριάζει στην περίπτωσή του. Ναι, εντάξει. Είναι μεγάλο αμάρτημα και για να είμαι ειλικρινής. Δεν φημιζόμαστε σαν λαός και για καλέσθητη σε σχέση με το που μπορεί να πάει να δεις, ας πούμε, το τι έχει χτίσει ο άλλος σαν τη μήγα μες στο γάλα μέσα σε ένα χωριό κάτι, το δικό του κάστρο ας πούμε, γιατί σου λέει «Α, αυτό είναι που έπρεπε». Δεν το βλέπω με αυτή την πλευρά. αυτό το θέμα της αισθητικής των Ελλήνων και δι' της αισθητικής των κατασκευών είναι πολύ αμαρτωλή. Πάρα πολύ αμαρτωλή. Δηλαδή, ας πούμε, φτάνουμε στο σημείο να σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε ως παράδειγμα όλους τους αρχαίους, οι οποίοι ήταν καλέσθητοι και ήταν καλλιτέχνες. Και όλο προστρέφουμε σε αυτούς και τους αναφέρουμε. Ήθελα να ξέρω, αν αντιστρέφαμε την εικόνα αυτή και υπήρχε μια δυνατότητα, ας πούμε, έτσι, μια μετακίνηση μιας χρονοκάψουλας που λένε, τι θα λέγανε αυτοί για μας, αν βλέπανε τα δικά μας. Να σας πω, ας πούμε, υποθέτω ότι θα έλεγε ο Αριστοτέλης, επειδή θεωρητικολόγησε τις αισθητικές, θα έλεγε, θα έδινε μια μούτσα στους Έλληνες και θα έλεγε ότι ο άνθρωπος προχωράει. Εσείς μείνατε σε αυτό το οποίο θεωρήσαμε αισθητικό καλό ως από αισθητικής πλευράς εμείς. Δεν εξελίξατε την αισθητική. Εγώ θα έλεγα γελούς ότι και αυτή την αισθητική που βρήκαμε από αυτούς τη χαλάσαμε. Όχι απλώς δεν μείναμε στάσιμοι. Χαλάσαμε με την εξής έννοια ότι αδυνατώντας να αντιγράψουμε ακριβώς και δεν μπορείς να αντιγράψεις κάτι να το αναπαραγάγεις δηλαδή. Αντιγράφεις κακή εκτύπωση που λένε. Πώς να το πω, στην αναλογία του, στο μέτρο του που έχει γίνει πρωτοτύπος, ουσιαστικά εμείς το διωγκώσαμε, δηλαδή το επιβαρύναμε με αυτό το οποίο νομίζαμε ότι θα το έκανε καλύτερο τόσο πολύ, που στην ουσία κάναμε έκτομα. Εντάξει, καλά. Τώρα με κάνεις να σκεφτώ το εξής, ότι εδώ, άμα καθίσουμε και σκεφτούμε το ότι ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητα που έχει, εννοώ την πτυχιακή του ειδικότητα, πόσο πολύ μπορεί να πηγαίνει να ανακατεύεται σε χωράφια αλωνών και να θέλει να κάνει τον ειδήμονα αυτός όσο καλύτερος των άλλων, ακόμα και όταν είναι έξω από τα χωράφια του. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι, συζητάμε τόση ώρα, εγώ δεν έχω καμία ιδιότητα από αυτές που έχεις εσύ. Απλώς εγώ ενδιαφέρομαι να ακούσω τις γνώμες αυτού που ξέρει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό. Δεν το λέω τώρα, το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι. Δεν το λέω διαπροσωπικά μεταξύ μας. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Και κάθομαι και σκέφτομαι από αυτή τη θέση και λέω ότι όταν έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γεωλόγος εδαφομηχανικός, ο οποίος ξέρει αυτό το πράγμα που ξέρει, έτσι, θα πάω εγώ από δίπλα και θα του πω ότι ξέρεις κάτι, εσύ που έχεις τις γνώσεις αυτές τις οποίες μας ξετυλίγεις και είναι ξεκάθαρο και ολοφάνερο το πώς τις έχεις στα δάχτυλα και πώς τις έχεις κατακτήσει σαν γνώση. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς λοιπόν να έρθει κάποιος άλλος, μιας άλλης ειδικότητας και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι εσύ ο ειδήμονας, δεν πρέπει να πάνε το κάνεις εσύ, πρέπει να πάνε το κάνω εγώ. Γιατί μπορεί να αγγίσουμε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες γνώσεις επί του ίδιου πράγματος. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι.
απλώς μια παρατήρηση ότι σε πάρα πολλά πράγματα η αίσθηση του ανθρώπου και η κοινή λογική είναι τα μόνα τα οποία χρειάζεται για να παράξει κάτι, να δημιουργήσει κάτι το οποίο να είναι μεγαλειώδης. Ναι, τα μεγαλειώδη όμως γίνονται μέσα από μία πορεία που έχεις αποστραγγίξει και έχεις αφαιρέσει τα ίχνη που δεν σε αφήνουν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει και το αίσθημα της ταπεινότητας από τη μία μεριά και σου έχουν αποχωρήσει και το οποιοδήποτε υπερφύαλο και αρρηβιστικό αίσθημα που μπορεί να έχεις για τον εαυτό σου. Συνοπτικά, όλο αυτό που είπατε, για να κάνεις κάτι μεγαλειώδες ή τουλάχιστον ξεχωριστό, κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει. Δεν έχει κάνει κάποιος άλλος, δεν το έχει κάνει έτσι. Ναι. Πρέπει να έχεις εν γενός την αίσθηση της ισορροπίας. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι λέω. Ναι. Ως ευχή το λέω. Λέω έτσι, σας εύχομαι υγεία, ψυχική, πνευματική, σωματική, εσωτερική γαλήνη και αρμονία, ψυχοσυναισθηματικονοητική εγρήγορση. Αυτό. Ναι. Άμα μπορείς και το έχεις μέσα στο μυαλό σου και το σκέφτεσαι όλο αυτό και το τριγυρίζεις γύρω-γύρω-γύρω για να μπορείς να το επεξεργάσεις και να αντιλαμβάνεσαι σε ποια θέση είσαι, πού βρίσκεσαι, τι έχεις να αντιμετωπίσεις ως μια κατάσταση. Ακόμα και σε μια έρευνα που θες να κάνεις εσύ ο ίδιος. Την κάνεις πηγαίνοντας με βάση την παρατήρηση και βήμα-βήμα. Ούτε βιάζεσαι, ούτε αγνοείς, ούτε υπερπηδάς πράγματα τα οποία τα βρίσκεις στην πορεία σου και πολύ πολύ εύκολα λες «Άσε μας, εντάξει, δεν ασχοληθούμε με αυτό, άστο στην άκρη». Αυτό είναι ουσιαστικά μια ικανότητα που πρέπει να έχει κάποιος να διακρίνει χωρίς να το λεπτολογήσει, έτσι. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή θα έρθει η λεπτολόγηση. Το ουσιώδες από το εξουσιώδες. Είναι μεγάλο προσόν το να μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι το ουσιώδες και ποιο είναι το εξουσιώδες. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για να πάω να ανοίξω στον επόμενο. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε συνέχεια ενός μουσικού.
Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στις ιστορικές διαδρομές με τον αγαπητό Χρήστο και μιλάμε για τις διαφορετικές ποιότητες μαρμάρων, αλλά και είχαμε μπει στη διαδικασία να συζητάμε περί αισθητικής, ναι, και το πώς θα μας βλέπανε. Της εξελίξεως της ελληνικής αισθητικής, της αισθητικής των Ελλήνων, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θα έχεις να μας πεις? Είναι ότι δεν συμπαθώ το μάρμαρο σε υλικό. Ναι, ποιο είναι το υλικό? Α, λοιπόν, πριν να το ξεχάσω, αυτό που ήθελα να σου πω εγώ είναι, ορειβατώντας λοιπόν, κάποια στιγμή βρέθηκα να περνάω τον Ερήμανθο, κορυφή. Υπήρχαν κάποια σημεία στην κορυφογραμμή του Ερήμανθου, όπου βρισκόσουν επάνω σε κάτι τεράστιες πετρώδεις πλάκες, ογκόλυθος τεράστιος, κομμένους σαν να ήταν όπως είναι το συμπυκνωμένο γιαούρτι, ας πούμε, έτσι, κάπως έτσι. Ναι. Και ήταν σκασμένες αυτές μεταξύ τους, διότι ήταν σε μία συνέχεια αρκετά μεγάλης απόστασης. Και έτσι, ενώ σου έδιναν ξεκάθαρα την αίσθηση ότι είναι μία συνεχής ροή του ιδίου πετρώματος, ήταν σαν να ήταν κατατετμημένο. Ναι. Και σε κάποια από αυτά τα μεγάλα ξεφυτρώνανε ξεφυτρώνανε αρκετά μεγάλες σε διάμετρο φλέβες σιδήρου. Μου είχε κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τέτοια διάμετρο. Σιδήρο. Το βλέπεις ότι ήταν σίδηρος. Από πού? Μέσα στο ίδιο το πέτρωμα. Έβγαινε. Δηλαδή, όπως ήταν έτσι σκασμένα αυτά, σε κάποια σημεία έβλεπες ότι είχε... Τι χρώμα είχε αυτό? Τι χρώμα είχε? Ήτανε όπως είναι το σπουργιασμένο σίδερο. Τέτοιο χρώμα. Από μακριά δεν μπορώ να πω τι ήταν. Αυτό μου φάνηκε λίγο περίεργο, γιατί εντάξει, αυτοί οι όγκοι λογικά ήταν αρρωστόλοι. Έτσι. Γκρίζο πράγμα ήταν εντελώς. Είναι... Ναι, γκρίζος αρρωστόλιθος αυτός, ο συνηθισμένος. Σίδερο. Δεν το βλέπω. Είναι λίγο περίεργο να υπάρχει, δηλαδή, κάποια μεταλλοφορία εκεί πέρα. Και είναι λίγο περίεργο αν έχουν ανέβει ηφαιστειακά, ας πούμε, διαλύματα υδροθερμικά, να έχουν ανέβει στον ασβεστόλιθο. Αυτά συνήθως το σχιστολίθος του υποβάθρου εμποτίζουν. Το αυτό, έτσι από την περιγραφή, υποθέτω ότι για αυτή η όλη ήταν ασβεστολιθική. Ήταν σε μεγάλο υψόμετρο, έτσι. Σου λέω, κορυφογραμμή, σε μεγάλο υψόμετρο, ναι. Αυτό σίγουρα. Δεν νομίζω σίγουρα, κάτι άλλο. Βέβαια, δεν ξέρω τι. Οπτικά τουλάχιστον με κάτι τέτοιο έμοιαζε. Δεν ξέρω να σου πω. Μου είχε κάνει εντύπωση το εύρος του μεγέθους που ξεχώριζε από το... Ήταν ξεκάθαρο το ότι είναι μία φλέβα μέσα σε ένα άλλο υλικό, η οποία έβγαινε από μέσα, ναι. Λες και είχε πάει κάποιος και το είχε καρφώσει. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Αν δεν το δω, δεν μπορώ να πω. Μάλιστα. Επειδή έχουμε φτάσει στο πέρας του χρόνου και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και έχω κατά νου, όπως σου έχω πει ήδη, να οργανώσουμε και μία επόμενη συνάντηση μαζί με έναν γλύπτη, να συζητήσετε μαζί θέματα της γλυπτικής και των πετρωμάτων, που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι ως αντικείμενο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να γίνει. Έχω κατά νου να το κάνουμε εφόσον ευοδοθούν τα πράγματα και αρκετά σύντομα. Αυτό που ήθελα όμως να μου πεις έτσι σαν κλείσιμο
σκεφτόμενος τα εργαλεία των γλυπτών, ναι, αυτό που ξέρεις σε σχέση με την επεξεργασία της καλύτερης και μεγαλύτερης δύναμης και αντοχής που μπορεί να έχει το μέταλλο, με το παράδειγμα που ξέρεις με τον πάγο. Α, το σπαθί του Κόνα. Ναι. Να μας πεις και να κλείσουμε με αυτό. Τώρα η μεταλλουργία είναι... Άλλο πράγμα. Είναι τεράστιο κεφάλαιο. Ναι. Είναι... πώς θα το πω... είναι περισσότερο μαύρη μαγεία. Mm. Και ως προς την αισθητική της από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της τεχνολογίας. Γιατί το λες αυτό όμως? Από ποια πλευρά δηλαδή, ας πούμε έτσι, λόγω χημίας? Όχι λόγω χημίας, δηλαδή μπορείς να προβείς σε χημική ανάλυση και χημική σύνθεση ουδήποτε κράματος. Mm-hmm. Έτσι, μπορείς να μελετήσεις τις συνθήκες κατεργασίας μεταλλουργικής, ας πούμε, αναλυτικά, επαρκώς. Είναι συνήθως ο συναισθηματικός δεσμός τον οποίο έχουν αυτοί οι οποίοι κατεργάζονται το μέταλλο με το υλικό τους. Mm-hmm. Από όσο ξέρω, από όσο είμαι στη θέση δηλαδή να διαπιστώσω, αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλα υλικά, mm-hmm, δεν έχουν την ίδια σχέση με το υλικό τους. Ναι. Επιγραμματικά είναι όλη η διαφορά αισθητικής, λέω έτσι, γιατί μπορεί να έχει ο περισσότερος κόσμος μια εικόνα αυτού του πράγματος, μεταξύ Μιχαήλ Αγγέλου και Τσελίνη. Δηλαδή, ο Δαβίδ με τον Περσέα. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο πράγμα και ότι, ναι, έχει κάνει άλλους άνθρωπους. Ναι, ναι, ναι. Έχει άλλη ψυχή. Ναι. Και ακόμα περισσότερο αυτοί οι οποίοι ποιούν με μέταλλο δεν έχουν την ίδια αντίληψη για το τι είναι ισορροπημένο ή για το τι είναι ωραίο με αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλα υλικά. Mm-hmm. Χρειάζεται δηλαδή, εάν έχεις μια κλίση προς τα μέταλλα, την έχεις γιατί κάπως έτσι έχει κατασκευαστεί η ψυχή σου. Mm-hmm. Όλα τα άλλα υλικά είναι κάτι τα οποία είναι, ας πούμε, μία, πώς θα το πω, μία κλίση, μία αγάπη στην οποία μπορείς να εκπαιδευτείς. Να αποκτήσεις την εμπειρία του υλικού, να πεις ότι σου ικανοποιεί, ας πούμε, τις παραμέτρους σου, τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζεις και να το αγαπήσεις και να το υιοθετήσεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα μέταλλα και δει ορισμένα μέταλλα θέλουνε να σου κάτσει στην ψυχή από την αρχή. Είναι να σου κάτσει από πολύ μικρή ηλικία και από εκεί πέρα δεν θα θέλεις να δεις ή δεν θα θέλεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Είναι, το λέω καμιά φορά σε όσους έχουν τη διάθεση να τα ακούσουν, αν θέλετε, ότι η μεταλλουργία και δι' η χαλιβουργία είναι στην ουσία για την τεχνολογία ότι είναι η ηλιάδα για την ποιήση. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το... Όχι, το καταλαβαίνω, γιατί εμένα με έχει απασχολήσει προσπαθώντας να προσεγγίσω την αντίληψη και τη φιλοσοφία των κατασκευαστών των σπαθιών των σαμουράι από τους σιδηρουργούς που φτιάχναν μόνο αυτά. Που πηγαίνει από πατέρα σε παιδί και από παιδί στο δικό το παιδί. Και το οποίο βέβαια το εδόξασε έτσι, πώς να το πω, στην pop κουλτούρα ο Ταραντίνο, έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, περισσότερο δηλαδή από οποιονδήποτε άλλο. Ναι, 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 ναι. Όχι, το έθεσε πάρα πάρα πολύ σωστά, έτσι όπως το έθεσε, αισθητικά δηλαδή όπως το έθεσε το ζήτημα, το έθεσε πάρα πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Πρέπει να το αισθάνεσαι. Πρέπει να το αισθάνεσαι. Αλλιώς δεν καταπιάνεσαι. Δηλαδή με το μέταλλο. Mm-hmm. Και όταν λέω δεν καταπιάνεσαι, ενώ με τις διάφορες μορφές χρήσεως του μετάλλου. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση το ότι πώς έβλεπα την όλη διαδικασία επεξεργασίας του μετάλλου για να δημιουργήσει ο άλλος ένα σπαθί
για σαμουράι, που φτάνει στο σημείο και άμα δεν το έχεις δει και να στο περιγράψουν, δεν μπορείς να το φανταστείς. Mm. Που κάνει αυτό το συνεχές και αλλεπάλληλο ζύμωμα του μετάλλου σαν να ζυμώνει... Το επαναδίπλωμα και το επαναδίπλωμα. Ναι, και το σαν, επαναδίπλωμα σαν να ζυμώνει ζυμάρι του ψωμιού. Ναι. Έτσι. Εδώ πέρα είναι το ζητούμενο εδώ πέρα, είναι να αποκτήσει μια ομοιογένεια προς μια ορισμένη διεύθυνση. Mm-hmm. Έτσι. Στην ουσία είναι δηλαδή... Μιλάμε για τον προσανατολισμό. Τον προσανατολισμό των κρυστάλλων του μετάλλου και των κρυστάλλων των μη μεταλλικών αγρόσεων, των καρβιδίων, ας πούμε, τα οποία παράγονται μέσα στη διαδικασία της φυρηλατήσεως. Έτσι. Τέλος πάντων, όλη η διαδικασία, σε οποιαδήποτε δηλαδή μεταλλική κατασκευή, χρειάζεται λίγο συνέστημα. Αλλιώς δεν αποδίδει. Άμα δεν βάλεις και την ψυχή σου σε αυτό που θες να κατασκευάσεις, πώς θα το κατασκευάσεις. Ναι, το ζήτημα είναι ότι οι μεταλλικές κατασκευές χρειάζονται περισσότερη ψυχή και από τον μελετητή και από τον κατασκευαστή. Σωστά. Από ό,τι άλλα υλικά, έτσι. Μ' αρέσει αυτό που λες. Εγώ πάντα έτσι το έλεγα. Όχι, μ' αρέσει κιόλας που το λες. Μάλιστα. Χαίρομαι. Λοιπόν. Δεν ξέρω, αυτό το ζήτημα, δηλαδή των εργαλείων των αρχαίων, έτσι, είναι πολύ μεγάλο. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή αυτό. Ναι, ακριβώς επειδή είναι μεγάλο και χρειάζεται. Και είναι κάποιος, και πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορεί κάποιος να πηδήξει κατευθείαν, ας πούμε, σε αυτό και να το εκθέσει. Χρειάζεται μια δική του, μια προεργασία, ένα δικό του χρόνο. Όχι δικό του χρόνο. Ενώ το εξής, ότι για κάποιον ο οποίος το ακούει. Ναι, εννοώ τώρα δικό του χρόνο σε σχέση με αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Ναι, απλά από του ότι κάποιος ο οποίος ακούει χωρίς να έχει να αντιμετωπίσει το ζήτημα, πρέπει να ακούσει κάποια βασικά πράγματα. Οπωσδήποτε. Θα τα πούμε αυτά. Ναι. Κάποια στιγμή. Ευχαρίστως. Πολύ χαίρομαι. Και εγώ. Ακόμα όσο. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Και εγώ, που μου δώσατε την ευκαιρία, τέλος πάντων. Και θα την ξαναέχουμε την ευκαιρία. Να πω οτιδήποτε θεωρώ, πώς να το πω, ενδιαφέρον για μένα είναι και ίσως τρεις ανθρώπους ακόμα. Και ενδεχομένως να είναι το αίρισμα να μάθουμε και περισσότεροι και οι τρεις να γίνουν ακόμα παραπάνω. Στο να μαθαίνουμε και το τι είναι το... Ή όσοι ήταν κατά κάποιον τρόπο στο μετέχμιο να αποφασίσουν αν θέλουν να ασχοληθούν ή να ασχοληθούν έτσι να... Πώς να το πω... Να εμπλακούν στη διαδικασία, να κοιτάνε πέτρες ας πούμε. Μπορεί ακούγοντάς να αποφασίσουν ότι όχι δεν το θέλουν. Αυτό είναι καλύτερα να θέλουν στη ζωή. Άλλωστε και αυτά που έφερε εγώ ας ελπίσουν. Ναι. Έτσι, ξέρω εγώ, αυτό. Ας ελπίσουμε αυτό. Δηλαδή για τη συνέχεια της τέχνης. Για σκεφτείτε αυτό, για τη συνέχεια της τέχνης, αυτό εδώ. Το πιάνετε και το ανοίγετε, το σπάτε και εμφανίζεται έτσι. Αλλά, αν το δείτε έτσι ανυποψίαστη και το περάσετε από το δρόμο... Δεν βλέπετε απλώς ένα χαλίκι. Δεν του δίνετε και καμία σημασία. Ναι. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και στο Επανειδήν. Και στο Επανειδήν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας όσοι είσαστε μαζί μας και θα έχουμε σε μία επόμενη Τρίτη ένα άλλο θέμα το οποίο θα βγει στην επιφάνεια και θα το γνωρίζετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.